Ομολογώ ότι δεν το είδα με τα μάτια μου. Ναι. Αλλά επειδή ο Μάκης Παπασομακόπουλος είναι έγκριτος. Ναι. Και είναι σίγουρο ότι αυτό που έγραψε είναι προϊόν ρεπορτάζ. Έμαθα ότι ελάχιστα λεπτά μετά την... ναι, την παπεθαίνω, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, θα το πω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβουμε το κακό. Λοιπόν, ότι λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση θανάτου της Ντολόρες Ορίορταν, κάποιος έγραψε, ίσως και περισσότεροι από ένας έγραψαν, πέθανε η Ντολόρες Ορίορταν, πήγε να βρει τον Τζιμάκο. Κάποιος ερήθματος πριν να το έγραψε αυτό. Μάλλον. Φαντάζομαι. Μάλλον. Ναι. Δεν μπορώ και εγώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ναι. Ομολόγω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή είναι. Δεν έχει γράψει κανείς ότι ανταμώνει στη γειτονιά των Αγγέλων. Νομίζω ότι καθώς η νύχτα θα πέφτει, Κώστα, αυτά είναι τα post που αρχίζουν να έρχονται σιγά σιγά. Αν πούμε κάτι τέτοιο, ας πούμε, ξέρεις, ο Τζιμάκος από εκεί πάνω θα γελάει, θα χεστεί στο γέλιο. Εντάξει, η μεγαλύτερη κωμωδία με τον Τζιμάκο ήταν τα καλό παράδεισο και τέτοια. Ναι. Ξανά άνθρωπο ο οποίος πέρασε τη μισή του ζωή, ας πούμε, απέναντι στον Παπαδαριό και σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, και η υπόλοιπη γελοιότητα ήταν οι απαιτούντες από τον Ταλάρα να γράψει κάτι. Ναι, βεβαίως. Και αυτοί που όταν έγραψε τον Ταλάρα είχαν να πούν κάτι. Βεβαίως, γιατί, ναι, γιατί δεν τους έκανε αυτό που έγραψε. Ναι. Και είπανε, και αυτό το είδα με τα μάτια, ναι, μου. Και πριν από λίγες μέρες. Που είχε πάθει το. Μπράβο. Να κοπεί, δεν είχε γράψει τότε. Έτσι. Γιατί τότε δεν είχε Facebook. Μπράβο. Ναι. Ναι. Τα έχω δει και εγώ. Είναι αλήθεια. Τα μαρώσει και εγώ αυτό. Έγινε όλη αυτή η κωμωδία. Πόσο γελία χώρα είμαστε, πραγματικά τώρα δηλαδή. Είμαστε όσο γελοί αποτυπωνόμαστε σε όλα αυτά που συζητάμε. Πόσο γελοί, δηλαδή, πόσο μας αξίζουν οι ζουγάριδες. Εντάξει, ναι. Ναι, μας αξίζουν οι ζουγάριδες. Πόσο μας αξίζουν αυτοί οι φελοί και οι τενεκέδες, πόσο πολύ. Μπορείς. Πόσο πολύ. Μπορείς να το πεις αυτό. Όπως μπορώ να πω ότι... σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι το σοκ της είδησης για το θάνατο του Τζιμάκου πρέπει να χτύπησε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτεροι από εμάς. Γιατί? Λίγο μεγαλύτεροι. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καλομπεί στην εφηβεία τους, δηλαδή άνθρωποι γύρω στα 50 κάτι. 50-50 κάτι. Ναι. Διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι, δηλαδή γεννημένοι, ας πούμε, το 65 στο λέω χοντρικά. Έτσι. Ναι. Διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν στην εφηβεία ή τη μετεφηβεία τους όταν ο Τζιμάκος μπήκε στο τότε προσκήνιο με κλωτσιές, ας πούμε, ναι, όπως μπήκε. Και αν για μας... Εντάξει, δεν ήταν για όλους εσύ, Τζιμάκος. Ναι. Δεν ήταν για όλους. Ναι, αλλά επειδή ήταν σοκ, δηλαδή ήταν για μας σοκ, ναι, λέω φαντάσου για αυτούς. Είναι πολύ δύσκολο, κυρίες και κύριοι, να αναπαραστήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια εποχή ελάχιστων πραγμάτων διαθέσιμων, λίγων καλών πραγμάτων. Δηλαδή, είναι μια εποχή που ένα καλό τραγούδι μπορείς να το ψάξεις πάρα πολύ καιρό και επίσης ένα πολύ καλό τραγούδι, ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι μπορείς να σου κρατήσει το ενδιαφέρον από μόνο του για πάρα πολύ καιρό, ναι, εάν ποτέ το έβρισκες. Δεν υπήρχε δηλαδή. Και επίσης δεν ξέρω κιόλας γιατί. Εντάξει, ήμασταν και αγέννητοι τότε. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζανε στα κρατικά ραδιόφωνα τραγούδια αυτά. Παίζανε από το 81 μέχρι το 84. Ναι. Παίζανε λογοκριμένα. Παίζανε με ήχους από πάνω, διότι το 84 άρθηκε η λογοκρισία και μπόρεσαν να κυκλοφορήσουν κανονικά. Όχι, δεν παίζανε κανονικά. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα που δεν υπήρχε φυσικά ίντερνετ, δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια τηλεοπτικά κτλ. Δεν υπήρχαν και ιδιωτικά ραδιόφωνα. Υπήρχαν μόνο πειρατικά. Βεβαίως. Από το 87 και μετά ουσιαστικά, ναι, με ελεύθερη ραδιοφωνία. Υπήρχαν μόνο πειρατικά ραδιόφωνα. Ναι. Τοπική εμβέλεια, τα κυνηγούσαν με τα ραδιογωνιόμετρα. Κάποιου του βρίσκαν, κάποιου όχι. Πειρατές. Εκεί ό,τι άκουγε. Ο οποίο. Άκουγα τον. Γιάννουτσο τώρα ήταν ο Παμακάρης. Αυτό του μπερδεύω. Ποιο είναι ο κοντό του, που είναι ασχολείται με τη μουσική από του δύο. Είναι ο Γιαννούτσο. Λοιπόν, συγγνώμη που σα μπερδεύω, αλλά. Ο οποίο έλεγε, τώρα πάνω σε αυτό που είπε στα περαιτικά, ότι ο Τζιμάκος ήταν πολύ
μέσα στην πειρατική φάση και περιέγραφε σκηνές όπου μαζευόταν κόσμος σε κάτι πολυκατοικίες που είχαν στηθεί πειρατική σταθμή που Τζιμάκος έδινε συνέντευξη, ναι, πάνω στον πειρατικό στην ταράτσα, ας πούμε, και ήταν από κάτω 15, ας πούμε, για να τον ακούσουν. Ναι. Τέτοια φάση. Μια εποχή που καταλαβαίνω ότι στους μεγαλύτερους από εσάς φέρνει μια νοσταλγία, στους μικρότερους φαίνεται ακατανόητη, περίπου, αλλά ναι, υπήρξε και αυτή. Υπήρξε αυτή. Ακούγεται λίγο προϊστορία αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω, αλλά υπήρξε αυτή η φάση. Οπότε, ναι, νομίζω για τους λίγο μεγαλύτερους, παιδί μου, ήταν σοκ, αλλά και για μας ήταν σοκ. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς να σου πω, παιδί μου, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω τη δισκογραφία του Πανούση απ' έξω, ναι, τόσο, αλλά είμαι, όπως και εσύ φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, από τα παιδιά που κάπου, ξέρεις, στην εφηβεία μας ξαφνικά ακούσαμε δύο-τρία τραγούδια που λέγαμε, τι λέει ο τύπος, ναι, όπα, λες, όπ, τι λέει εδώ, όπ, κάτι υπάρχει εδώ, όπ, κάτι έχουμε εδώ πέρα, όχι επειδή ήταν προχώ, αλλά κάτι λέει εδώ πέρα, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, νομίζω ότι και αυτό ήταν και το πιο ωραίο του Τζιμάκου. Μεγαλώντας βεβαίως το ξεχώριζε, περνώντας και λίγο τα χρόνια, σε μένα τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε. Δεν ήταν ο εντυπωσιασμός της βρισιάς, ναι, που και αυτό, ας πούμε, κάποιος τα λέγει, όπως και πολλοί γράψαν στο ότι είναι ένα αριστοφανικό στοιχείο της Άτερας, okay, και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω, δεν ήταν τόσο το... Κώστα Ζουράρη, εσύ. Ότι δεν ήταν εντυπωσιασμός τόσο του, όχι, μωρέ, είχαμε και του καρκινάκια του πλανήτη κάτω Καριόλες, ναι, αλλά μπορούσε πολύ ωραία να εντυπωσιαστείς με το «και όταν δεν τραχτίζω με ζωνέτες θα κάνουν τα παιδιά μου μαριονέτες», ναι, ας πούμε. Αυτό μπορούσε να σε βαρέσει, να σε κοπανίσει κανονικά. Πολλοί βέβαια μείνανε στις βρισιές σου, λέει, εντάξει, αυτός βρίζει, okay, είναι αυτό, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Βάζουμε μια ανωτελεία εδώ στη μικρή μας εξιστόρηση αυτή για να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που κάτι έχει να μας πει. Γεια σας, Δημήτρη. Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Έχουμε κινητικότητα σε διάφορα θέματα για τον ΠΑΟΚ. Το ένα θέμα βεβαίως έχει να κάνει με τον Μολέδο που μάλλον αύριο θα είναι η μέρα ανακοινώσεων, πιστεύω, αφού προχώρησαν σήμερα και τα τελευταία θέματα των έμψων ανταλλαγμάτων με τον Κάτσε αλλά και τον Κωνσταντινίδη. Αναστενάζει ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν ακόμα. Αφού πέρασαν 12 μέρες με πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν το Δεκέμβριο, εντάξει. Yeah. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι από πλευράς Μολέτο, από πλευράς Παναθηναϊκού ή από πλευράς των παιχτών. Το τελευταίο που σχετίζεται και ο ΠΑΟΚ είχε να κάνει με τους δύο ποδοσφαιριστές που, εντάξει, έχουν τη δική τους αγωνία για το μέλλον, για τα ποσά, τα χρήματα, πώς θα πληρωθούν. Ο Κάτσε περίμενε κάτι από εξωτερικό που δεν ήρθε. Νομίζω ότι αύριο θα τα βρουν και οι δύο ποδοσφαιριστές για να μετακινηθούν στον Παναθηναϊκό. Δημήτρη, ο Κωνσταντίνης πάει ως ελεύθερος και ο Κάτσε με ποσοστό συνειδιοκτησίας. Για τον Κωνσταντινίδη υπάρχει, κάτσε μισό λεπτό να τα θυμηθώ, γιατί υπάρχει πλέον και θέμα με τον Τζάλμα Κάμπος στον ΠΑΟΚ, έχουν πέσει αρκετά πράγματα μαζί. Λοιπόν, για τον Κάτσε που ήταν και ο τελευταίος, οι σημερινές συζητήσεις τον φέρνουν ως δανεικό για 6 μήνες και με οψιόν για την πορεία, αλλά δανεικό τον φέρνουν. Και για τον Κωνσταντινίδη είναι εδώ ο Τσιρίλο για να μιλήσει με τον Μίχελ, έγινε πρώτες συζητήσεις. Προφανώς μιλάμε για δανεισμό, δεν έχει καθαρίσει ακόμα το συγκεκριμένο. Και πληρωμένη από τον ΠΑΟΚ ή από τον Παναθηναϊκό. Ναι, από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για τον Τζάλμα Κάμπος τώρα, που είναι το θέμα των τελευταίων λεπτών, παρότι είναι βασικός αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και μάλιστα έχει και ρέντα και σκοράρι, υπήρχαν συζητήσεις ότι μπορεί να βρει ομάδα, μπορεί να διαβευθεί για αυτήν την ομάδα. Έχει βρεθεί η Gençler Birliği από την Τουρκία. Η πληροφορία αναφέρει ότι κατατέθηκε πρόταση στον ΠΑΟΚ, δεν είναι γνωστά τα νούμερα ακόμα, και το μελετρώνει το δικέφαλο πώς θα κινηθούν για τον συγκεκριμένο μεσοπαιδευτικό. Είναι πολύ η μεσοπαιδευτική για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ζητούσε το καλοκαίρι
για να παραχωρήσει παίκτες. Ήρθα την πρώτη για τον Ζαν Μακάμπος και θα συστηθεί. Λογικά παύριο θα έχουμε εξέλιξη. Είναι τόσο πολύ πραγματικότητα οι παίκτες που θα παίξουν εκεί, όμως εγώ αναρωτιέμαι. Ο Πέλκας, ο Μπίσεσβαρ, ο Ελ Καντουρί, ο Μάκ, ο Λιμιός, ο Βιερίνια, εφόσον αλλάξει θέση, είναι πάνω από 6-7. Είμαι σου επιθετική. Σωστό, αλλά για να παίξουν στα πλάγια λέω. Δηλαδή κανονικά ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας παίζουν, δεν είναι η πρώτη τους θέση εκεί σαν να λέμε. Ο Βιερίνια ναι, θα παίζει αριστερά μέχρι να δούμε τι θα γίνει και πότε θα είναι έτοιμος σε Σεβέντο. Δεν θα είναι για κάποιο διάστημα και δεν υπάρχει κι άλλος. Άρα το Βιερίνια το κλειδώνουμε και αριστερά πίσω. Το Δημήτρη, το διπλοσάγωνο του Αζεβέδο είναι μης. Τώρα έτσι που σε βρήκα και το θυμήθηκα να το ρωτήσω. Είναι δίπλο πρόγουλο κανονικό. Μάγουλα. Είναι το φυσικό, άμα δεις και στα χρόνια που είχε μεγάλη συμμετοχή στη Μέταλλιστ και αργότερα στη Σαχτάρ, το παρουσιαστικό του είναι έτσι το πρόγουλο. Δηλαδή σαν να λέμε ότι από το λαιμό και κάτω είναι κομμάτια, αλλά έχει προγούλι. Να. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ο Λουτσέσκου που είπε 20 μέρες. Ναι. Που είναι και πολλές. Για ένα παίχτη που ρυθμό αγώνων δεν έχει. Έτσι έπαιξε 10 Δεκεμβρίου 90 λεπτό, έχει παίξει άλλα 4-5 παιχνίδια. Εντάξει, ο ρυθμός αγώνων είναι το βασικό. Εντάξει, και ένα παίχτη που έρχεται ας πούμε για μεδανισμό ουσιαστικά μέχρι τέλος σεζόν δεν έχει πάρα πολλοί αγώνες. Δηλαδή, άμα θες 20-30 μέρες έξω, μάνι-μάνι. Λιγοστεύουν τα μάτια που θα είναι διαθέσιμος. Ισχύει. Ναι. Ισχύει αυτό και γι' αυτό και από χθες έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Ο παίκτης είπε 2 εβδομάδες, ο προπονητής είπε 3 εβδομάδες. Είναι αρκετό διάστημα για Ιανουάριο και για δανεισμό, όπως σωστά είπες. Ναι. Είναι αρκετό διάστημα. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Προφανώς το μοντέλο θα κλείσει, του Κάμπος ανοιχτό. Αυτά ισχύουν μέχρι στιγμής για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, που θα δούμε στην πορεία κατά πόσο θα ασχοληθεί έντονα με επιθετικό, γιατί αυτός ήταν ο επόμενος στόχος. Με τον Πρίγιοβιτς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι. Οι Ρεν λένε ότι θα επανέλθουν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρή η δέσμευση του Σαββίδη ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί. Δηλαδή, το θέμα είναι αν η πρόταση στον παίχτη είναι τέτοια που να δελεάσει τον παίχτη και να τον κάνει να πιέσει. Γιατί ο Πρίγιοβιτς είναι και λίγο, μου φαίνεται, με ένα μυστήριο τρένο. Και αν τυχόν, ας πούμε, η πρόταση τον ικανοποιεί οικονομικά πολύ, μήπως αρχίσει ο ίδιος και πιέζει. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι της Ρεν δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έβαλε ρήτρα 10 εκατομμυρίων πρόσφατα, άρα το ποσό, εντάξει, μπορεί να μην φτάσει στα 10, αλλά πρέπει να πλησιάσει εκεί. Οι Γάλλοι φτάσανε μέχρι τα 4. Ξέρω εγώ, δεν. Και το πάνω θα είναι τρελό ρίσκο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς σκοράρει, δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Και ειδικά όσο πλησιάζει ο Γενάρης προς το τέλος του, δηλαδή αν έρθει πρώτα στις Ρεν, ας πούμε στις 20, στις 22, στις 25, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει μετά, παρότι θα έχει αρκετά λεφτά στο χέρι, αν ικανοποιηθεί οικονομικά, να βγει και να πάρει γρήγορα ένα πολύ καλό επιθετικό. Και βλέπουμε όταν βγαίνει στην αγορά τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ειδικά το Γενάρη. Αριστερό μπακ έψαχνε τον Νοέμβριο και πήρε ένα ποδοσφαιριστή τελικά που θα παίξει Φεβρουάριο. Mm. Με το Μολέδο άργησε πάρα πολύ, καθυστέρησε αρκετά και η υπόθεση αυτή. Εφόσον στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν τον Παναθηναϊκό να μην πάρουν παίχτη που έχει κάνει προσφυγή στο Τζάμπα, πώς και δεν ενδιαφέρθηκαν για τον Χουλτ με κάποια χρήματα? Ο Χουλτ δεν έχει βρει ομάδα. Όχι, δεν ήταν στο. Στα θέλη του Λουτσέσκου. Δηλαδή, ναι, okay. Όταν παρουσιάστηκαν οι λύσεις, οι πιθανές για τη θέση, αποφασίστηκε ότι πρέπει, το ζήγησαν και αποφάσισαν ότι η καλύτερη επιλογή είναι αυτή του Αζεβέδο, παρά το ότι δεν είναι έτοιμος. Ποδοσφαιρικά δεν μοιάζει και τόσο ορθολογικό αυτό, έτσι, ότι η καλύτερη επιλογή είναι ένας παίκτης που θέλει 20 με 30 μέρες για να είναι έτοιμος. Ναι, βάρινε η ποιότητα. Ναι. Αυτό, γιατί σίγουρα τα ξέραν όλα τα δεδομένα, τα ζυγίσανε και βάρουν αυτή η άποψη ότι αξίζει να περιμένουν λίγο παραπάνω για να πάρουν πράγματα από ένα πιο ποιοτικό ποδοσφαιριστή, όπως εκείνοι εκτιμούν, γιατί εκείνοι αποφασίζουν. Προφανώς, εκείνοι αποφασίζουν, εκείνοι πληρώνουν, εκείνοι επιλέγουν. Ναι. Σωστό. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη? Όχι. Αυτά προς το παρόν για μια εβδομάδα που σαφώς θα έχει αποτελέσει μεταγραφικά θέματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου με τα νέα του ΠΑΟΚ. Έχουμε κινητικότητα, έχουμε διάφορα πραγματάκια. Που... Ο Μπάμπης Μαγουλάς της Βραζιλίας θα πλακώνει με τον Μπίσεσβάρ για τους σκεφτέδες. Mm-hmm. Τι τον φέραμε. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Give us a very bad name. Ξέρεις τι γίνεται επίσης. Είναι που είναι διπλοσάγωνος. Τον είδαμε όλοι δηλαδή. Okay, σέβομαι αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι και παλιά που έπαιζε και είχε αγωνιστικό ρυθμό πάλι είχε προγούλια. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό να σηκώσει την μπλούζα του και να είναι από κάτω six pack. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Ναι. Έχει διπλό πρόγουλο. Πα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την πρώτη φορά που πάω στο εστιατόριο, Παναγία μου, πού ήρθα. Ναι. Αυτή το φαγητό είναι εκπληκτικό. Ναι, λες βαστάτε με λίγο. Αυτό θα πρέπει να χάσει κιλά αυτή τη στιγμή, ναι, και πρέπει να ξαναγίνει fit. Δεν είναι και το κατάλληλο. Δηλαδή, ναι, αν πάει κάποιο στον Άγιο Δομήνικο, θα χάσει κιλά. Ναι. Θα τρώει φακόλυτο. Αν πας, ναι, ναι, θα Θεσσαλονίκη χάσει... σε πολίτικο. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλλον θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Ναι. Έχεις δίκιο. Επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε πάει. Εγώ πήγα και πρόσφατα, δηλαδή πήγα μέσα στις γιορτές, είχα πάει πολλά χρόνια. Δύο μέρες που είμαι εκεί πέρα πρέπει να βάλω 8 κιλά. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Είναι ανθρώπινα. Γιατί τρως. Λες μετά, να μην ξαναφάω. Ναι, αλλά δεν δοκίμασα από αυτό. Έτσι, γιατί εδώ είμαι, ρε φίλε, τώρα, μετά δύο μέρες, να μην φάω. Είσαι με ανθρώπου Θεσσαλονικιού. Σου λέω να σε πάω εκεί. Τι να του πεις, όχι, με πας. Λες, τέτοιο έφαγες, ο γλυκό από εκεί έφαγες. Όχι, δεν έφαγα. Πότε θα ξανάρθω. Να μην το φάω τώρα. Την άλλη εβδομάδα πάλι θα κάνω 500 χιλιόμετρα, όχι. Οπότε κάπως έτσι, τρως τρία γλυκά τη μέρα. Εντάξει, έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, με απεριόριστο σεβασμό αλλά και αναφορά στην αρχή της της εκπομπής στο μήνυμα, συγγνώμη πρέπει να το βρω. Αφήστε τις νεκρολογίες, ρε Φελή, σας πήρω πόνους για τον Πανούση. Αυτό δίνει απάντηση στο αρχικό σου ερώτημα. Είναι κάποιος ερήθματος. Περί διάχυσης, ναι, βλακείας και λιθαιότητας, ναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Πρώτον, την κόψαμε τη φάση και χάλασε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, τον Πανούση, ο οποίος, εντάξει, εγώ τύχηνε, επειδή έμενε και για Παρασκευή και τον έβλεπα και συχνά πυκνά σε παλαιότερα χρόνια. Νομίζω είχε μετακομίσει τώρα εδώ και λίγα χρόνια, αλλά έμενε για Παρασκευή επί σειρά ετών. Αντί να κάτσω να αναλύσω τι ήθελε να πει, τι έλεγε με τους στίχους του, αν ήταν επαναστάτης που κατέληξε βολεμένος, αν ήταν αριστερός με δεξιά. Ό,τι λέω, ξέρω τι λέω, τα διάβασα όλα, μην ανησύχεις. Δεν κατάλαβα σεισμό. Α, σεισμός. Καλά, εμείς κοιτάζουμε το χάρισμα και αυτός νομίζει. Όχι, νομίζω, ότι λέω χάρη τώρα, τι είπε τώρα. Λέω χάρη. Τι είναι αυτός εδώ. Λέω με κοιτάει γιατί μου λέει τι είπα τώρα. Και αυτός νομίζει ότι αφισβητούμε αυτά που λέει και εμείς χορεύουμε μακαρένα. Μακαρένα. Λοιπόν, εντάξει, άλλος ένας σεισμός μας βρίσκει στο στούντιο. Τι άκαμε, συμβαίνουν αυτά. Το ξέρεις, Χάρη, ότι στην πρώτη μας εκπομπή. Στην πρώτη δεν ήταν. Ναι, στην πρώτη μας εκπομπή. Στην πρώτη 2001 μπήκαμε μέσα με σεισμό. Ξεκινήσαμε. Πώς να γίνει αλλιώς, ναι. Εντάξει. Τρομερά πράγματα. Σιγά μωρέ μεγάλη διάρκεια τώρα, σιγά. Καλά τώρα και εσύ μεγάλη διάρκεια. Ούτε εσύ. 5 ευρώ μεγάλη διάρκεια. Δεν έχεις φάσει μόνο να είναι 20-25 να δίνει και να λες σταμάτα βρε πουλάκι μου. Εντάξει, τι είναι τώρα 5 ευρώ. Εδώ ο Τσαούς νομίζω ότι του κάναμε νοήματα ότι κάτι δεν έργε σωστά. Ναι, ρε, χαμπάρι δεν πέρα. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί. Χαμπάρι δεν πέρα. Δεν σου έχω πήρε στο σεισμό το 82. Δεν θυμάσαι το σεισμό το 82. Κοιμόμουν. Δεν θυμίζα. Έτσι με σηκώσανε. Μου λένε ένα σεισμό. Λέω, αφήστε με να κοιμηθώ. Μου βάλανε ένα διάβροχο και κάτι καλότσες και με αφήνουν εκεί πέρα όρθιο κάτω από το κρεβάτι και μου αφήνουν, πέφτω πάλι στο κρεβάτι και κοιμάμαι. Εντάξει, δεν είναι. Όρθιο κάτω από το κρεβάτι, τι πώς. Όρθιο στην άκρη του κρεβατιού, ρε. 20 πόντους να με αφήνουν όρθιο κάτω από το κρεβάτι. 20 πόντους. Συγγνώμη. Είπαμε όρθιο κάτω από το κρεβάτι. Στροφοτραγουδό. Σεισμός προς Ανατολική Αττική. Δεν νιώσατε τίποτα κάτι. Καλά, το ξέρω δεν λέμε εδώ πέρα για το σεισμό. Με παρεμοιώδη ψυχραιμία όπως πάντα. Ναι. Χαμπάρε. Θα τα μάθουμε. Ναι. Φαντάζομαι σε 3-4-5 λεπτάκια. Δεν θυμάμαι και ποιο είναι το site το οποίο τα βγάζει πολύ ωραία και αμέσως. Όχι, να κάνουμε. Το 81 το σεισμό, όχι το 82. Το 81, ναι. Φεβράριο. Όχι, δεν ήταν πασοκικό. Αλλά 81 είναι πασοκ. Παρότι ήταν πριν το πασοκ, ήταν πασοκ. Σωστά. Ήταν αυτό που ετοίμαζε το πασοκ. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πρόβλεψη για ρίχτερ. Ήταν ο σεισμό σοσιαλισμό. Βεβαίω. Λοιπόν, πρόβλεψη για ρίχτερ τώρα εδώ. Σταύρο Κωνσταντίνο, πόσο ήταν. Εγώ λέω 5,1.
Όχι, το προχώρησε. Πολύ, πολύ, πολύ. 5,1 πάρα πολύ. 5,1 λέω εγώ. Όχι, όχι, πολύ, πολύ λέτε. Άσε μαζεύω. 4-2. 4-2. Πολύ, πολύ λέτε. 4-2. Τι κερδίζει αυτό το. Τίποτα, την εκτίμηση του κοινού. Μάλιστα. 4-2, χάρη. 4 ξέρω, ναι το. 5-1 εγώ, 5,4 επεσταυρώ. 5,4, ωραία. Εδώ ζωντανά. Βεβαίω, ζωντανά. Τι. Φτά και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Τι λέγαμε, το διακόψουμε για τρίτη φορά που προσπαθούμε να πούμε δύο κουβέντες. Συγγνώμη που έκανε σεισμό και σου κόψαμε τον αιμό. Συγγνώμη δηλαδή. Α, θα σε μαλώσω εκεί, έλαδε. Μην τον κόβει. Τι να πω. Ξέρεις τα καταραίει το σήμα, θα λέει έλεος ο Τσάουσης. Έλεος, θα πέφτει το κτίριο. Έλεος. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και τι έγινε που κάνει 8 Ρίχτερ. Τώρα γράφει σεισμός. Πρέπει να είναι διαρκείας έτσι. Πηγαίνει από εδώ και τώρα μόλις μήνυμα σεισμός. Σεισμός παιδιά τώρα 3-4 λεπτά μετά τι γίνεται. Εκτός αν είναι σεισμός όλη τη χώρα. Ναι. Άρα άνοιξε το ρήγμα του Αιγαίου. 5 Ρίκτερ λέει κάποιος. 4 Δωδεκάνησα. Α, ψάχνετε τώρα. Τίποτα, εμείς δεν ξέρουμε που έγινε. Εμείς είπαμε απλά έτσι μια εκτίμηση με βάση το κούνημα που φάγαμε. Ναι. Και όπως λέει κάποιος, μην αγχώνεσαι λέει που δεν το κατάλαβες. Λέει ούτε εγώ το κατάλαβα. Βέβαια, έχω μένει στο Παρίσι. Γλέντι, κέφι και χορός. Όταν γίνεται σεισμός πάντα θυμάμαι ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παιδί μου οι οποίοι έχουν φοβία τρομερή ναι. Συγχωρεμένη μάνα μου ας πούμε ήταν με τους φοβούς είχε τρομερό πρόβλημα αλλάζει 32 χρώματα Και να σου πω ήταν αυτός που έμενε και παγωμένη δηλαδή δεν ήξερε τι να κάνει έμενε εκεί που ήταν παγωμένη ή απλώς τρομοκρατούνα και έφευγε. Έφευγε. Στιγμή, δηλαδή, έφευγε είναι και το πιο άσχημο ειδικά στα παλιά όχι παντού σε παλιά σπίτια καινούργια σπίτια όταν αρχίζουν και πέφτουν πράγματα. Να. Όταν αρχίζει να πέφτουν γυάλινα πράγματα. Ναι. Ανάλογος πως θα έχεις τα ράφια συμβαίνει αυτό στα σπίτια. Ρε παιδί μου θα τύχει ένα σεισμός μπορεί να δεν χρειάζεται να είναι 6 αρχίζουν και εμένα να φεύγουν. Και πάει πράγματα. Το καλό το σερβίτσιο. Ναι. Εκεί είναι το πιο τρομακτικό για τους, για τους ανθρώπους που, ειδικά για τους ανθρώπους που φοβούνται αν αρχίσουν να έχουν και σπασίματα. Γιατί εκεί νομίζω ότι γκρεμίζουν τα πάντα. Να. Επίσης θέλω να πω ότι μεγάλος μύθος αυτό ότι τα σκυλιά καταλαβαίνουν τους σεισμούς. Έχεις ακούσει θεωρία ότι κάποια σκυλιά αλιχτάνε με το σεισμό. Ναι, ναι, ναι. Που ή λέζε... ότι είναι τουλάχιστον ανήσυχα. Ναι. Ναι. Εάν είναι κοντινός, ακούνε πρώτοι το βουίσμα. Εντάξει. Ρε παιδί μου, okay, ρε, βάτε, το δεν μιλάμε για 5 δεύτερα πριν. Ναι. Να έρθει ο σκύλος να μου πει, να έρθει ο σκύλος να μου πει, έλα να σου πω κάτι, σε 5 δευτερόλεπτα σκάει, ε. Ακούνε απλά πριν από εμάς το βουίσμα, τώρα. Τι να το κάνω. Να έρθει να σου πει 5 λεπτά πριν, να σου πω μεγάλε, πάμε μια βόλτα κάτω και όχι δεν θέλω κατούριμα. Να πιάσει το υπονόμενο να κατέβει στην πιλωτή, α πούμε ναι. Έχω δει κάτι σκύλους να κοιμούνται σε σεισμούς, να ροχαλίζουν και να λες ρε παιδί μου, εσείς υποτίθεται τους ακούτε νωρίτερα, κάπως. Ξύπνα, σκύλε, φεύγουμε. Λοιπόν, αυτά. Διαφημίσεις, μάλλον. Ναι, όχι, και διαφημίσεις και τραγούδι και γυρίζοντας να σας πω και πόσο ήταν. Γεια σου. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όσο καλύτερος μπορεί να είναι μια εβδομάδα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι αυτό που λένε: δεν τα πιστεύεις. Έτυχε και διάβασα πριν 3-4 μέρες ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου. Ναι, είναι η Blue Monday. Είναι η Blue Monday η περίφημη, ας πούμε. Η οποία λέει εξηγείται, ας πούμε, βάσει διαφόρων πραγμάτων, λόγω καιρού. Ναι. Λόγω του ότι είσαι μετά τις διακοπές και έχεις αυτή την μελαγχολία μετά τις γιορτές, τέλος πάντων τα Χριστούγεννα κτλ. Και ότι απέχει πολύ ακόμα το καλοκαίρι. Σωστό. Οπότε βάσει όλων αυτών το έχουν βάλει κάτω και είπανε. Και λένε Τρίτη Δευτέρα κάθε χρόνο είναι η χειρότερη μέρα του χρόνου. Ναι, παπαριές. Δευτέρες είναι Δευτέρες. Ούτως ή άλλως. Οι χειμωνιάτικες Δευτέρες είναι χειμωνιάτικες Δευτέρες. Και αν μου επιτρέψει και ο Ιανουάριος είναι Δευτέρα των μηνών. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι λίγο. Όχι Φεβρουάριος. Είναι τσακάρο μήνας, ρε εσύ. Όχι Φεβρουάριος. Του φοβάρα να λέει: έχει μια ελπίδα, λες άντε, πάμε να τον φάμε. Λες πάμε να τον φάμε, τελειώνουμε τουλάχιστον. Έχει αυτή την ελπίδα στον Ιανουάριο, τι ελπίδα έχει. Έχει πίσω σου το Δεκέμβριο και μπροστά σου. Ναι, λέει, μετά την πρωτοχρονιά, μετά. Τα φώτα. Άσε, ρε παιδιά. Μετά Γιανιού, η γιορτή σου. Μην είσαι μίζερος. Τα παιδάκια κάθονται μια εβδομάδα. Φεβρουάριος είναι μίζερος. Γιατί έχει απόκριση, θα σου πει κάποιο. Μια μέρα κάθε. Έχει καθαρά Δευτέρα. Μια μέρα. Έχει το Αγίου Βαλεντίνου θα τα τώρα, πάρω. Τώρα θέλουν να κάνουν να μένουν μια εβδομάδα. Πότε το είπαν αυτό. Ποιο, τι. Θέλαμε μια εβδομάδα κλειστά τα σχολεία. Τι, spring break. Ξενοδόχοι. Ναι. Ναι, ναι, το είχα. Είχε βγει πέρυσι αυτό το πράγμα.
Και νομίζω ότι λέγανε μετά την καθαρά Δευτέρα. Έχω ή λάθος κάνω. Γιατί να μένουν τα σχολεία ρε, εσύ μια εβδομάδα. Για να κλείνουν όλα. Ναι, γιατί αν εγώ που είμαι γονιός δεν έχω άδεια, πώς θα πάει το παιδί στο ξενοδοχείο, τι είναι το παιδί, ας πούμε, 11 χρόνια να πάει. Να. Ο Σταν. Να το πάει. 11 χρονών εδώ. Θα κάνει ένα spring break για όλο τον κόσμο. Ναι, εγώ μαζί του, όλοι να καθόμαστε μια εβδομάδα. Πάει γεμίσουμε τα ξενοδοχεία, πάκρι σάκρι. Χαμός θα γίνει. Βεβαίως. Όλοι ευχαριστημένοι, όλοι ευτυχισμένοι. Λοιπόν. Να δούμε να μας χαίσετε. Λοιπόν, στους μόνοι ψάχνουν τώρα 4,4 λένε, αλλά έχουμε ακούσει από 3,5 μέχρι τρέχα γύρευε. Εντάξει. Από σταμάτα επίκεντρο μέχρι ξέρω. Όχι, ό,τι ακούσαμε νωρίτερα από το δελτίο αυτό. Από το Sky, και αυτό κρατάμε ως επίσημο μέχρι νωρίτερα. Και μέχρι να βγει πάντα ο κύριος Τσελέτης να μας καθησυχάσει έτσι και να πει ότι τα είχα πει εγώ. Ναι. Θυμάσαι ιστορία με το Βαν. Βέβαια, ρε, βαρότσαρο. Θυμάσαι αυτά. Ότι αυτό και αυτό έχουμε βρει το μηχάνημα που προβλέπει και τα λοιπά και αυτό και ενδιαφέρονται από το εξωτερικό και μας έχουν έρθει από την Ιαπωνία να το πάρουν και λες, παιδί μου, πόσο μπροστά είμαστε, ρε φίλε. Βρήκα μηχάνημα που προβλέπει πότε θα γίνει σεισμός να προετοιμαζόμαστε. Είχαμε να αποθέσει πολλές ελπίδες. Ναι, ναι, ναι. Πολλές όμως. Oh, ναι. Και αποδείχθηκε τζαφάριρης μέτωπ των συσκευών. Αλήθεια είναι αυτό. Εκτός να εμπνευστεί το οποίο το στηρίζει κανονικά και συνεχίζει να το στηρίζει. Αφού δεν πετυχαίνει. Δεν έχει να κάνει. Κάτσε, ρε φίλε. Σου λέει ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ. Εντάξει, σου λέει για πρόβλεψη δεν έχει πει ποτέ. Να κάνει ακριβή πρόβλεψη γιατί θα ήταν επανάσταση. Ναι, πραγματική αλλά, αυτό το πράγμα. Αλλά ότι δείχνει κάποια πράγματα. Κάνει εσπρέσο με κρεμά. Ότι μπορεί να κάνει κάποια έτσι πιο γενική πρόβλεψη που είναι καλύτερη από την πιο γενική πρόβλεψη των υπόλοιπων σεισμών. Δηλαδή, ποια είναι η γενική πρόβλεψη. Φέτος θα κάνει σεισμό. Μπράβο. Γιατί αυτό. Ότι φέτος μπορεί να κάνει σεισμό. Ίσως. Γιατί άμα σαλιώσω το δάχτυλο στο βόρειο ημισφαίριο. Ναι, άμα σαλιώσω το δάχτυλο βγω στον μπαλκόνι και το κουνήσω έτσι, θα πάω το πετύχω κι εγώ αυτό. Βεβαίως. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12 με Χάρη Χριστόλου. Στη ρύθμιση των ήχων. Γιατί προφανής για σήμερα μουσικές επιλογές. Σταύρος Κονδροθύμιος, οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5. Και μετά τις 12 τα τηλέφωνα. Θυμίζω τα μηνύματά σας. Φτάνω σε εδώ μέσω κινητού τηλεφώνου γράφοντας Σούπερ FM ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστέλλει στο 19400 0,31 το ευρώ η χρέωση. Μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο superfm.gr. Κλικάρετε πάνω δεξιά εκεί που λέει ακούστε με ζωντανά radio live. Ανοίγει ο media player μαζί του η σχετική φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε emails στο rama05@yahoo.gr οποιαδήποτε μέρα και ώρα. fightclub2.0 στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής που όλο και κάτι καλό μπαίνει καθημερινά εκεί. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα, fightclub2.0 στην Google Play Store ή App Store, αναλόγως αν έχετε Android ή iOS, στην περίπτωση που θέλετε να κατεβάσετε το application της εκπομπής, το οποίο είναι τσαμπέ, το οποίο πάει σφαίρα, το οποίο δεν έχει διαφημίσεις και το οποίο έχει όλα τα βασικά κουμπάκια, συν μαγικό κουμπί για να έχετε ανά πάση στιγμή διαθέσιμες για online ή offline ακρόαση τις 10 τελευταίες εκπομπές. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Ναι, ο Μαυροπάνος κάνει τον τεμπούτο του αυτή τη στιγμή. Το ξέρουμε, έχει βγει ως είδηση. Στην ΚΑΠΑ 23. Στην ΚΑΠΑ 23. Ναι, όχι, ναι. Στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλλά είπε ο Βεγγέρ θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Το είπε, το είπε. Κάπου θα παίξει, κάπου θα τον δούμε. Βεβαίως. Στο σημαντικό παιχνίδι της ώρας η United κερδίζει 2-0 Stoke. Για τα στοιχηματικά μας. Δηλαδή. Και αυτά. Και σου έχω μια ερώτηση. Τι είναι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ξέρω ότι θες να μιλήσει για Super League. Ξέρω η καρδούλα σου χτυπάει. Θες να μιλήσουμε για το κύπελλο. Θα τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά. Η δική μου καρδούλα. Η δική σου καρδούλα, βεβαίως. Αλλά πριν από όλα αυτά, θέλω να μου πεις το εξής. Τι εννοούσε. Και θέλω να είσαι πάντα θέλω να είσαι σοβαρός και ρεπορταζιακός να απαντήσεις. Αυτό με προσβάλλει πολύ, θέλω να είσαι σοβαρός. Σωστό. Ναι. Λέω γιατί μπορεί να σου ανέβει, σου ανέβει πίεση, ας πούμε, ακούγοντάς το. Τι εννοούσε ακριβώς με στοιχεία και επιχειρήματα ο μπαμπάς Κουτρουμπής λέγοντας ότι ο γιος μου ήταν σημαία της ομάδας. Τι δεν καταλαβαίνεις. Όχι, καταλαβαίνω τι λέει. Καταλαβαίνω, στα ελληνικά το είπε. Δεν το είπε σε μια άγνωστη γλώσσα, αλλά θέλω να ρωτήσω εσένα. Ναι. Εσένα και την αγνή και άδολη Παναθηναϊκό φροσύνη σου. Τι εννοεί ο πατέρας Κουτρουμπής, μάλλον το πω αλλιώς. Τι λέει σε έναν Παναθηναϊκό όταν ακούει κάποιον να λέει ότι ο Κουτρουμπής ήταν η σημαία της ομάδας. Ότι ήταν αρχηγός και σημαία της ομάδας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Όλοι εσείς οι Ακούτρουμποι. Να. Δεν ήταν σημαία ο Γιώργης ο Κουτρουμπής.
Εγώ δεν ξέρω τι πω. Δεν είμαι τόσο κοντά στο πάνω. Όχι είναι η απάντηση. Δεν είναι σημαία ο Γιώργης ο Κουτρουμπής. Άρα. Το μοναδικό που ήταν ο Γιώργης ο Κουτρουμπής μέχρι τώρα που σταμάτησε ουσιαστικά να είναι στην ομάδα είναι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Μέχρι εκεί. Και αυτό δεν τον κάνει μου σημαία της ομάδας για σένα. Δεν είναι σημαία δηλαδή ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Αν έχεις ένα βρακί παλιό, το οποίο το έχεις από 18 χρονών και το βρίσεις κάπου σε ένα παραπεταμένο σε ένα ντουλάπι που έχει πέσει από πίσω ένα σιρτάρι. Και με το που το πας το πιο σου λέει έκανα προσφυγή. Όχι. Το παίζεις αυτό το βρακί και λες είναι η σημαία όλων μου των βρακιών, επειδή είναι το πιο παλιό. Εάν έχει συμμετάσχει σε μυθικές στιγμές, ναι. Εάν σου θυμίζει. Ωραίες συνευρέσεις. Έχει συμμετάσχει σε μυθικές στιγμές ο Γιώργος ο Κουτρουμπής. Δεν θυμάμαι είναι η αλήθεια. Δεν μου θυμίζει κάτι. Είναι συνώνυμο ξέρω εγώ των ποδοσφαιρικών οργείων ο Γιώργος ο Κουτρουμπής. Με κάθε καλή διάθεση θα δυσκολευόμουν να το πω. Ναι. Αυτό. Άρα ο Γιώργος ο Κουτρουμπής είναι το αντίστοιχο του βρίσκω ένα παλιό βρακί πεταμένο κάπου. Το κάνει σημαία των βρακιών σου. Όχι έτσι όπως το λες. Αλλά επειδή το σκεφτόμουν θα μου πεις αυτό το πράγμα, πρέπει να σου κάνω τη συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σαν να λέμε ότι ο πατέρας Κουτρουμπής είναι ψεύτης. Είναι υπερβολικός ας πούμε. Όχι, είναι ένας πατέρας. Είναι ένας πατέρας που θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Ο οποίος τον έβλεπε το γιο του και έλεγε, ξέρω εγώ, ο Μπαρέζη. Ναι. Εγώ δεν έκανα τον Γιώργη, το Γιώργη, έκανα τον το Μπαρέζη. Ναι. Έλεγε έλα μωρή σημαία και τέτοια. Εγώ το φώναζε Πάολο από το Μαλτίνι. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Μάλιστα. Εντάξει. Το δέχομαι ως απάντηση. Το δέχομαι ως απάντηση γιατί εντάξει η αγάπη του γονιού. Ναι. Η αγάπη του γονιού. Τι να λέμε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Συγκινητική αγαπημένη Super League. Λέγε. Ναι. Τι να πω ρε εσύ. Εντάξει. Να πω ότι είναι πολύ στενάχωρο για μένα ως αναγνώστη μόνο να διαβάζω ας πούμε ξέρεις ένα πράγμα που δεν ξέρεις καν αν είναι στην πραγματικότητα αστείο ή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπορεί να μείνουν μια μέρα παραπάνω στη Λιβαδιά. Δεν είναι αστείο. Ναι. Δεν είναι αστείο. Προσοχή δηλαδή είναι αλήθεια ψέμα. Ναι. Δεν το ξέρω καν. Δηλαδή σφίγγει την καρδιά στο διαβάζει, ρε φίλε. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ. Ότι δεν μπορεί να είναι αστεία τύπου τι θα κάνουν παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα γυρίσουν πίσω να μετρήσουν τα λεφτά, να τους βγαίνουν για τα διόδια, να γυρίσουν πίσω και να ξαναπάνε ή να μείνουν στο ξενοδοχείο, ας πούμε. Ρε συντάξει. Αυτό γράφτηκε εν είδη σοβαρού ή εν είδη χαζομάρας. Τι να σου πω τώρα. Όπως το παίρνει. Όχι. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο. Δεν ήταν η εμφάνιση ωραία τη ομάδα, αλλά τέλο πάντων. Ποιο ήταν το τελευταίο που θα μείνει χωρίς θλάσσα τον Παναθηναϊκό φέτος, τώρα έτσι όπως είναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Πιο πιστική ομάδα της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ πολύ πιστικός. Εντάξει. Κέρκυρα μισή βέβαια και αρκετά εύκολο παιχνίδι. Εντάξει. Αλλά μπορείς να πεις τρομερό σερί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Περίεργο παιχνίδι της μοίρας αυτό με τον Δέλα να γυρίζει στο Περιστέρι στην ομάδα που έφυγε τότε που έφυγε μετά από ήταν από τον Πανατολικό τότε. Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό, ναι. Που έφυγε μετά από φοβερή εμφάνιση και γκολ του Βάρτα τότε και να γυρίζει με τον Βάρτα να χάνει πέναλτι τώρα και να κερδίζει τώρα τον Ατρόμητο ως προπονητής του Πανατολικού. Να. Είναι αυτά τα ξέρεις, τα ωραία. Τα... Αν είμαστε στο εξωτερικό, αυτό το πράγμα θα έχει γίνει. Ξέρεις, θα έχει γίνει ντοκιμαντεράκι. Η ιστορία, ναι. Μακράν καλύτερη άμυνα από το πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι. Δεύτερη επίθεση και μακράν καλύτερη άμυνα. Παθητικό μόλις 7 γκολ. Σε 17 παιχνίδια, 8 στα 8 στην έδρα του. Εντάξει, okay. Και συνεχίζουμε. Ατρόμητος εκτός μετά από αυτό. Λες. Εγώ λέω όχι ακόμα. Έχουν βιαστεί να τον ξεγράψουν τον Ατρόμητο για κάποιο λόγο. Λες και τον περιμέναν στη γωνία να τον τελειώσουν, να τον βγάλουν από το κάδρο, να τον χλεβάσουν. Εντάξει, μια ήττα έκανε ο Ατρόμητος. Μην τρελαθείτε κιόλας. Μην τρελαίνεστε κιόλας. Ναι. Και όλο και κάτι ακόμα. Και τυχόν αποκλεισμός του Ατρόμητου στο κύπελο, λέω εγώ. Ναι. Ότι θα του κάνει καλό. Να μείνει μόνο βλέποντας. Ναι. Okay. Γιατί όχι. Θυμίζω ο Ατρόμητος έχει τα ντέρμπι εντός. Ναι, ο Ατρόμητος έχει τα ντέρμπι εντός. Τώρα, ατυχώς λόγω της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ
θα κατέβει χωρίς Σουάρντα, Χατζησαϊά, Γιαννούλη στο κύπελλο, που είναι, okay. είναι μείον. Oh, ναι, προφανώς είναι μείον μεγάλο. Οπότε με αυτή την έννοια το λέω, ότι τυχόν αποκλεισμός του, μήπως να τον. Πώς το λένε. Θα τον κρατήσει συγκεντρωμένο μέχρι τέλους. Ναι. Και έχει τα πώς το λένε, τα ντέρμπι στην έδρα του. Ναι. Θα μου πει και με τον Πανετολικό στην έδρα του, έπαιζε και έχασε. Εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν και θα συμβούν σε όλες τις ομάδες αυτά τα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα πάνε χωρίς γκέλα. Επειδή. Προφανώς και δεν λέμε γκέλα τα ντέρμπι, έτσι. Ναι. Μιλάμε για γκέλα εκτός ντέρμπι. Εκτός, δηλαδή. Των παιχνιδιών, των μεταξύ τους παιχνιδιών. Επειδή περπατάνε καλά τελευταίο καιρό, οι φίλοι των ομάδων αυτών έχουν εντύπωση ότι πλέον όλα θα κρυθούν στα ντέρμπι και ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια μέσα έξω θα καθαρίσουν. Όχι. Όχι. Δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι κάθε ομάδα θα κάνει τουλάχιστον μία γκέλα εκτός των ντέρμπι. Στον ντέρμπι δεν υπάρχει γκέλα. Όχι, προφανώς. Στον ντέρμπι δεν θεωρείται νομίζω κάποιο αποτέλεσμα γκέλα. Δεν, αν δεν κάνει σίτα, ας πούμε, τύπου 3 γκολ, 4 γκολ και πάνω, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν το λες γκέλα. Σε καμία περίπτωση. Και εγώ πιστεύω ότι, ναι, ότι ο Ατρόμητος θα ανησυχήσει για τουλάχιστον μία ακόμη φορά την, τη φάση όλη εκεί. Λοιπόν, κύπελο. Κύπελο, παίρνουμε σουβλάκια, πίτσες, μπύρες και πασατέμπους και αράζουμε και βλέπουμε τα τρία παιχνίδια ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ που είναι μαζεμένα εκεί πέρα εκείνες τις μέρες. Ναι. Κάπως δηλαδή τα έφερε με έναν δύο τρόπο που θα είναι τρία μάτς ουσιαστικά... σχεδόν συνεχόμενα. Σχεδόν συνεχόμενα. Τα δύο θα είναι συνεχόμενα και τα τρία ναι, θα είναι πολύ κοντά. Ναι. Ουσιαστικά. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε κάποιο προβάδισμα το ζευγάρι τώρα καθαρό να πούμε. Αυτή τη στιγμή λέω, δεν θα πόνταρα σε κάποιον. Εγώ θα έλεγα λόγω του ότι. Συγγνώμη. Ναι. Η ΑΕΚ έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Έχει ένα πρόγραμμα πιο φορτωμένο. Σωστό. Και αυτό σημαίνει άλλη διαχείριση δυνάμεων, άλλο rotation. Αναγκαστικά. Έχει δύο παιχνίδια που πρέπει να τα. Που τα κοιτάζει στα μάτια. Δεν είναι δύο παιχνίδια που είσαι χαμένο. Θα έδινα λοιπόν για αυτό το λόγο ένα πολύ μικρό, ένα 50-40 Ολυμπιακό. Να. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Θα έδινα ένα μικρό βάθμο στον ΠΑΟΚ. Νομίζω και εγώ. Ναι. Ένα μικρό στον ΠΑΟΚ. Στο Πανιόνιο Λαμία. Στον Πανιόνιο ένα μικρό. 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 Μικρό, ναι. Και στο Γιάννα Λάρισα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Αλέξη Κούγια που θα συναντήσει τις δύο ομάδες της καρδιάς σου. Δηλαδή η καρδιά θα χωριστεί στα δύο. Εντάξει, έχει και άλλες ομάδες της καρδιάς του, αλλά ναι, δύο από τις ομάδες της καρδιάς του. Ναι. Δύο από τις ομάδες σε μια πόλη που έχει αγαπηθεί όσο λίγη. Όσο λίγη. Πραγματικά. Για τη Λάρισα λες. Για όλες τις πόλεις. Α, και η Λάρισα. Για τη Λάρισα, στα Γιάννα, στην Πάτρα, που δεν έχει αγαπηθεί όσο λίγη εγώ. Στην Κόρυθο. Ο Αλέξης Κούγιας, βεβαίως, στην Κόρυθο. Αγωνιστικά νομίζω είναι το πιο καθαρό ζευγάρι. Ναι. Ο Πάς είναι το πιο ξεκάθαρο φαβορί στα τέσσερα ζευγάρια για μένα. Εάν μπορέσει να παίξει περίπου όπως παίζει, ίσως και λίγο καλύτερα, νομίζω είναι το πιο ξεκάθαρο φαβορί για τα ημιτελικά. Ειδικά όταν νομίζω ότι θα επικεντρωθεί κιόλας ο Πάσος στο κύπελο. Ναι. Διότι στο πρωτάθλημα δυστυχώς έτσι όπως πηγαίνει, μια μπρος και δύο πίσω και με τα θέματα που έχει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να πάει για πεντάδα ο Πάσος. Εντάξει, δεν πρόκειται να ανησυχήσει προφανώς προς τα κάτω. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να χτυπήσει πεντάδα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία όμως για τον Πάσος αυτή τη στιγμή αυτή η κλήρωση. Νομίζω ότι η ΑΕΛ είναι και η ομάδα που ψάχναν όλοι στην κλήρωση. Ναι. Θεωρητικά δεν ρώταγε. Η Λαμία. Δεν είναι η Λαμία. Δεν νομίζω ότι είναι η Λαμία. Εγώ νομίζω η Λαμία. Γιατί ρε εσύ. Βάλτε τη βαθμολογία των. Άστη η βαθμολογία. Μπάμπι στενέ. Ναι, τι? Αλλά γιατί άστη βαθμολογία. Τι βαθμολογία τη Super League να δούμε. Ναι, τι που είναι η Λάρισα και που είναι, που είναι η Λαμία. Αυτό είναι το κριτήριο για το πώς θα παίξει μια ομάδα στο κύπελλο. Δεν νομίζω. Γιατί να μην είναι κριτήριο η βαθμολογική συγκομιδή των δύο ομάδων. Η ΑΕΛ έχει 20 βαθμούς, η Λαμία έχει 16 βαθμούς. Ναι, ωραία, έχουν 4 βαθμούς διαφορά. Θέλω να πω ότι κατά τεκμήριο καλύτερο μετά τους δύο είναι η Λάρισα. Οκ, okay, ναι. Αυτό. Κατά τεκμήριο, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Εγώ λέω από το αγωνιστικό του στυλ. Δεν κάθομαι τώρα να κάνω αυτό να σου πούμε ποιο έχει παίξει η Λαμία. Okay. Και ποιο έχει παίξει η ΑΕΛ. Εντάξει. Νομίζω ότι οι ομάδες που παίζουν με τη Λαμία ανησυχούν περισσότερο από όταν παίζουν με την ΑΕΛ. Αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω. Δεν ξέρω αν σε έχει επηρεάσει η πρόκληση της Λαμίας επί του Παναθηναϊκού και το 4-1. Όχι, ρε, πιο 4. Καλά, και λέω ήταν. Το μάτς ήταν. Πώς το λένε. Περιπτωσάρα παιχνίδιου. Δεν το συζητάω. Αλλά αυτό που λένε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες για τη Λαμία, το δυσκολοκατάβλητον, δεν το λένε για τη Λάρισα. Ναι. Το λένε για τη Λαμία. Το δυσκολοκατάβλητο είναι κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει.
που λένε. Δεν συμφωνείς ότι ο Πάσης είναι φαβορή τουλάχιστον στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ένα μικρό προβάδισμα, ναι. Με την ΑΕΛ. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι εννοεί η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ εκτός, όχι ο Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Τι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ εκτός. Για ποιον όμως. Για τον Ατρόμητο, όχι ο Ατρόμητος νομίζω. Ποια μάτσα είχε ο Ατρόμητος στον Ατρόμητο πηγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αν θέλει ο φίλος να στείλει το διευκρινήσεις. Ναι. Δεν είμαστε βέβαιοι. Ο Τζόρμπα μας είπε για τον Κάμπος και την Κέντσρα Μπερλική. Ναι, μας είπε. Ναι. Ότι. Σε ποιο σημείο. Ενδιαφέρον και το συζητάνε στον ΠΑΟΚ. Προφανώς το συζητάνε στον ΠΑΟΚ. Και πολύ καλά θα κάνουν να το συζητάνε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Για τον Κάμπος αυτή τη στιγμή, τόσο κόσμο που έχουν. Δυστυχώς ο Κάμπος. Εγώ παρόλα αυτά λέω ότι κλασικό εξτρέμο ΠΑΟΚ, εξτρέμ, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Αν φύγει ο Κάμπος. Έχει παίκτες που απέξουν τη θέση εκεί. Με δεδομένο ότι ο Βιερίνη αυτή τη στιγμή παίζει αριστερό μπακ. Ναι, εντάξει. Βεβαίως σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό. Σε πολύ καιρό. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Όνειρο είναι Βιερίνη Αμάκ. Βιερίνη Αμάκ στα καλά τους για τον ΠΑΟΚ. Στα καλά τους. Ναι. Ναι. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλο στην πραγματικότητα. Παίζουν εκεί άνθρωποι άλλοι λόγω. Δηλαδή, ο Μιστακίδη που είχε παίξει είναι λόγω θέση. Ο Πέλκα. Όλοι παίζουν καταχρηστικά. Καταχρηστικά. Εξτρέμ, εξτρέμ είναι ο Κάμπο και ο Βιερίνη. Ούτε καν ο Κάμπο δεν είναι εξτρέμ για μένα. Είναι αυτό, σε αυτό το σχήμα. Που ο πλάγιο μεσοπαιδευτικό είναι. Λόγω ταχύτητα και λόγω. Δεν θα τον έχει ιδιαίτερα ταχύτητα. Είναι ο Κάμπο. Πολύ γρήγορο. Εντάξει. Κλάκα κάνει τώρα. Εντάξει. Οκ. Εντάξει, οκ. Okay. Σε επίπεδο ΠΑΟΚ, ναι, okay, είναι. Σε επίπεδο ΠΑΟΚ, okay, είναι. Αλλά λογική είναι να είναι Βιερίνη Αμάκ. Με Αζεβέδο πίσω και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Αρκετά. Αυτό το Αζεβέδο πίσω κράτα του. Γιατί. Κράτα το, ρε παιδί μου. Ρε, είναι η μόνη ελπίδα, δεν υπάρχει άλλος. Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ελπίδα. Είτε χρειαστεί σάουνα. Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Με Αζεβέδο πίσω. Είτε χρειαστεί σάουνα. Ναι. Είτε, πώς το λένε, να τον βάλουν σε διαστημική στολή μέσα με ατμούς, δεν ξέρω εγώ τι, ναι. για να τα πώς κάνουν στους παλαιστές και στους πυγμάχους για να τα χάσουν γρήγορα, στους ασυβαρίστες πριν τους αγώνες. Ό,τι και αν χρειαστεί, ο Κάμπος θα χάσει τα κλάπρε. Τώρα την μπάλα θα παίξει. Κάμπος. Ο Αζεβέδο, συγγνώμη. Τώρα την μπάλα θα παίξει, φίλε μου, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Άξι. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Sport FM και Fight Club δεύτερο ημίωρο και επειδή το είχαμε ανοίξει το θέμα, mm-hmm. είναι αλήθεια πριν λίγες μέρες και είναι γνωστό ότι το follow-up είναι από τις αγαπημένες μας συνήθειες, mm-hmm. θέλω να σου πω, Κώστα, κυρίες και κύριοι, ότι το Σάββατο στο γνωστό και πλέον αγαπημένο site μικρών και μεγάλων, mm-hmm. Δημοσιεύθηκε άρθρο, mm-hmm. με τίτλο «Ενεργοποίησε τον εσωτερικό σου coach». Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γελάς, δεν ξέρω γιατί γελάς. Είναι άρθρο, όπως καταλαβαίνετε, γραμμένο από την Breakup Coach, mm-hmm. την περίφημη, για όσους είχατε ακούσει την εκπομπή, mm-hmm. όσοι δεν καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή γιατί συζητάμε, μπαίνετε στο χώρισα.gr, mm-hmm. Διαβάζετε για την Breakup Coach, σέβεστε, σεμνίνεστε, mm-hmm. ταπεινώνεστε και επανέρχεστε. Ναι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι συνεχίζουμε. Ενεργοποίησε τον ιστορικό σου coach. Τι μαθαίνουμε λοιπόν εδώ. Λέει το άρθρο. Ότι όλοι έχουμε ένα coach μέσα μας, καταλαβαίνουμε. Πολύ καλά. Έτσι είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια προπονητές, είναι αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή όμως έχει κάποιες έχει κάποιες ερωτήσεις, ναι. θέλω εδώ να το κάνουμε live το πείραμα. Ναι. Δηλαδή να απευθύνω τις ερωτήσεις σε σένα και ναι. εσύ να μου απαντήσεις. Για να δούμε αν μπορώ να ενεργοποιήσω τον εσωτερικό μου coach. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει στην εισαγωγή του, είμαι πολύ γρήγορο, σου διαβάζω, λέει, χώρισες, πόνεσες, έμεινες άυπνος, υπέφερες με τα μέτρα τα γιατί που στριφογίζαν κάθε δευτερόλεπτο μέρα νύχτα στο μυαλό σου. Πάρε χαρτί και στυλό και γράψε τώρα. Σου δίνω 50 τρόπους να προπονήσεις τον εαυτό σου γιατί απλά είσαι μοναδικός. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 1. Ναι. Το πρώτο που είναι και το μόνο που δεν είναι ερώτηση. Ναι. Λέει, το μέλλον μας το δημιουργούμε μόνοι μας, είναι οι επιλογές μας και μόνο. Ναι. Να το θυμάσαι ναι. πάντα. Λέω ναι, και α μην ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό που σου συνέβη και σε έκανε πιο δυνατό. Το λέει σε έναν άνθρωπο που και καλά χώρισε.
Ναι, ναι, δεν λέει. Λέει, ενεργοποιείται στον εσωτερικό σκοτς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λόγω της φύσης του site δεν απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Αυτή είναι η break-up coach. Ναι, ναι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Άρα λέει σε έναν άνθρωπο που χώρισε, τι είναι αυτό που σε κάνει πιο δυνατό. Ναι. Ναι, λίγο ξύμωρο. Είναι. Ναι. Αλλά, δεν είσαι, αλλά δεν είσαι εσύ ο ειδικός όμως. Όχι, ούτε ο παθών. Ναι. Προχωράμε λοιπόν. Ναι. Ρίχνεις λευκό εδώ. Ναι. Ποιο περιστατικό θυμάσαι να σου έχει συμβεί το οποίο σε έκανε να νιώσεις ανίσχυρος? Έμεινα από μπαταρία. Έψαχνα να κατουρίσω, ήθελα να κατουρίσω και δεν είχε τουαλέτα. Mm-hmm. Ποιο είναι το μέρος που σε ηρεμεί περισσότερο? Τουαλέτα. Τι σε είχε επηρεάσει περισσότερο στη ζωή σου και συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας σου? Το ότι μπορούσα να παίρνω το κινητό στην τουαλέτα. Mm-hmm. Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στον εαυτό σου, τι θα ήταν αυτό? Να έβαζα υπολογιστή στην τουαλέτα. Αν σου απέμενε μια μέρα ζωής, τι θα επέλεγες να κάνεις? Να βάλω 50 τηλεόραση στην τουαλέτα. Σε ποια εποχή πιστεύεις ότι θα τέριαζες περισσότερο και γιατί? Κάτι είναι τουρκικές σκέφτεσαι. Πάμε παρακαλώ, ναι. Με δύο πρόσωπα της οικογένειάς σου είσαι πιο κοντά. Τι είναι, δεν είναι ψυχολογικό τεστ αυτό των 20 βημάτων? Δεν ξέρω. Ποιος σε ξέρει καλύτερα από τους φίλους σου? Όχι, δεν θέλω να τα απαντήσεις αυτά. Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι θες να γίνεις όταν είσαι ένα μικρός? Να. Γιατρός. Με ποιον ήρωα ταυτίζεσαι περισσότερο? Με το Hulk. Ωραία, λοιπόν, είμαστε, ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου, ναι, στο 1 τέταρτο του ερωτηματολογίου. Ναι. Νιώθεις αυτή τη στιγμή τον εσωτερικό σου κόσμο να διαμορφώνεται? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είμαι έτοιμο να πάρω time out. Πολύ καλά. Τι πλάκα κάνεις? Όχι, αυτό αργεί να τελειώσει. Θα κάνουμε ένα break εδώ που το έκανα εγώ το break. Ναι. Θα ακούσουμε Νίκο Σταματέλο να μας πει τι έγινε στην ένδειξη τύπου και θα συνεχίσουμε μετά. Γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Αν δεν ήταν οι δηλώσεις του Μπάμπη τούτε ναι, ναι, δεν θα σας διακόπτω. Εντάξει, δεκτών. Θα ζητούσα συγγνώμη, θα κλείνα το τηλέφωνο και θα σας άφηνα να συνεχίσετε. Άμα είναι για τον Μπάμπη τούτε ναι, εντάξει, σταματάνε όλα. Ναι, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, είπε ότι ήταν μουδιασμένοι και τρακαρισμένοι παίχτες στο ξεκίνημα και το δεύτερο γκολ της Λαμίας προσφορά της ομάδας του. Είπε ότι με την πάροδο του χρόνου πατήσαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν απειλήσαμε. Ο Ολυμπιακός δεν μας έκανε φάσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε τρία δύσκολα παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Φάνηκε η κούραση σε ορισμένα παιδιά και δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Απόλυτα δίκαιη η νίκη του Ολυμπιακού, αλλά καλό θα είναι να κρατήσουμε ότι ο τερματοφύλακας μας ο Παπαδόπουλος δεν έκανε καμιά σοβαρή επέμβαση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ήταν δίκαιη η νίκη του Ολυμπιακού. Ερωτήθηκε για το αν θα ενισχυθεί η ομάδα. Ξεκινήσαμε τις βλέψεις για την μεταγραφική ενίσχυση να γίνουν τουλάχιστον τρεις κινήσεις, μάλλον θα γίνουν περισσότερες. Και όταν ρωτήθηκε για το κύπελο, για τις αναμετρήσεις του κύπελου, είπε ότι με όποιον και να πέφταμε θα ήταν δύσκολο για μας. Φαντάζομαι πριν γίνει η κλήρωση όλοι ήθελαν την Λαμία. Μάλιστα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Μπάμπη Τενέ, ναι, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λαμία. Από την πλευρά του Όσκαρ Γκαρσία είπε ότι ανταπεξήχαμε πολύ καλά και κάναμε αυτό που είχα ζητήσει από τους παίχτες, την πίεση ψηλά εννοούσε, και θέλω αυτό να το βλέπω για μεγαλύτερο διάστημα, αν μπορούμε να το κάνουμε για 90 λεπτά. Θέλω να το βλέπω σε κάθε παιχνίδι με οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ανέλαβα τώρα την ομάδα στη μέση χρονιάς, δεν μπορείς να αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαι ικανοποιημένος από αυτά που είδα και φυσικά από το αποτέλεσμα. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του οπτική γωνία και θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά επανέλαβα ότι στη μέση της χρονιάς δεν είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για να προχωρήσει σε αλλαγές. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες του που προσπαθούν. Ο ίδιος με τους συνεργάτες του θα συνεχίσει να δουλεύει και θέλει όλα αυτά που συζητούν οι ίδιοι στη θεωρία να τα δει σε πράξεις. Ακόμη τόνισε δεν έχουμε δει αυτό που περιμένουμε από τον Κέβιν Μιραλάς, γιατί ρωτήθηκε για την απόδοσή του. Μην ξεχνάμε
ότι δεν έρχεται από full φόρμα, έρχεται από απραξία ή μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι είδωλο για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έχουμε συζητήσει μαζί του, του δίνουμε χρόνο συμμετοχής και θα βελτιώσει και την, για να βελτιώσει την απόδοσή του, και είναι άριστος στην συμπεριφορά του. Φυσικά και ρωτήθηκε για την κλήρωση με την ΑΕΚ. Λέει, παιδιά, πρώτα υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει αγώνας πρωταθλήματος και μετά θα στηρίξουμε την προσοχή μας στην ΑΕΚ. Φυσικά και είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι μια δυνατή και οργανωμένη ομάδα. Δεν μπορούσε μέσα στο Γενάρη να μην τον ρωτήσουμε για μεταγραφές. Και ρωτήθηκε για το Τζόναθαν Μπαμπά, γιατί γράφεται κατά κόρον στην Γαλλία, και λέει είναι η συνηθισμένη τακτική ότι όταν ένας προπονητής πάει κάπου, το πρώτο που γράφεται είναι οι παίχτες από την προηγούμενη ομάδα με τους οποίους είχε καλές σχέσεις. Το ξέρω, φυσικά και το ξέρω. Μιλάμε με τον Μπαμπά, τον έχω σε εκτίμηση, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση τώρα που συζητάμε για τον συγκεκριμένο παίχτη να έρθει στον Ολυμπιακό. Του έχουν πει τι ωραία σύστηματα θα βγάλει τον Μπαμπά, ο Μπαμπά σας και τέτοια, του τα έχουν μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να τα μεταφέρετε αυτά. Φαντάζομαι πως όχι. Έχεις ένα δίκιο ότι πρέπει να ενημερωθεί λεπτομερώς για όλα αυτά. Όλα μετράνε, Νίκο. Όλα μετράνε. Μην ξεχνάμε, και μόνο το σεβασμό, υπάρχει άνθρωπος που είχε πει ότι ο Sky, ο Αφελά ήρθε στον Ολυμπιακό γιατί κάνει ρήμα με το Sky. Πέροχα πράγματα. Όταν ο Φελάι έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν είχε προσφέρει αυτά που περίμενα στον Ολυμπιακό να προσφέρει, ξέρεις, πάνω στην κουβέντα την ωραία που γίνεται, κάποιος βρέθηκε να πει, ρε παιδιά, μήπως ήρθε επειδή κάνει ρήμα με το Sky. Όλα αυτά τα ωραία που πάντα υπάρχουν. Αλλά έχει πει και η διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά και ο ίδιος, ότι θέλω μικρό και ευέλικτο ρόστερ. Αν δεν φύγει ο κόσμος, δεν γίνεται να έρθει ο κόσμος. Και το αν δεν φύγει ο κόσμος, φαντάζομαι, αν δεν φύγεις εμενίκε, δεν γίνεται να έρθει ο κόσμος. Είναι η σωστή μετάφραση. Αυτό που θέλει και ο ίδιος, το θέλουν και στον Ολυμπιακό, το θέλουν όλοι εκτός από το εμενίκε. Και γιατί να το θέλει άλλωστε. Εγώ είμαι μαζί του. Λογικό είναι. Μα δεν είσαι ο μόνος που μπορεί να τον στηρίξει σε αυτό που περνάει, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, που του ζητούν να ξεσπιτωθεί. Ναι. Σέβεμενίκη λοιπόν. Σέβεμενίκη. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Τίποτα άλλο. Σέβεμενίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δικό του πρόβλημα. Έτσι. Καλό βράδυ, καλή ευχαριστούμε, καλό ευχαριστούμε βράδυ. Πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ναι. Δέχεσαι εύκολα κομπλιμέντα που σου κάνουν ή νιώθεις απίστευτα άβολα κάθε φορά που κάποιος αναφέρει ένα θετικό στοιχείο για την εμφάνιση ή το χαρακτήρα σου? Πάμε παρακάτω, καταλαβαίνεις, δεν θα απαντήσω αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα που σε βοηθάει να πετύχεις τους στόχους σου κάθε φορά? Α, ειλικρίνειά μου. Α. Το στοιχείο. Και η τελειομανία σου, το προσέθετα. Αν με επιτρέπεις. Το στοιχείο που σου αρέσει περισσότερο στον εαυτό σου έχει σχέση με την εμφάνισή σου ή την προσωπικότητά σου? Την προσωπικότητά μου, βεβαίως. Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Να ξανακοιτάξω. Πιστεύεις στην ιδέα ότι όλοι έχουν μια αδερφή ψυχή? Ναι. Πιστεύεις στα ζώδια? Όσο πάει γίνεται καλύτερο, ναι. Τι σε κερδίζει περισσότερο στον άλλον? Τι ώρα είναι να δω, μπορώ να απαντήσω? Ρε παιδί μου, να δω τι ώρα είναι να μπορώ να απαντήσω. Τι σε κερδίζει περισσότερο στον άλλον, μπορώ να πω? Σε παρακαλώ πολύ. Ακούω φωνές του Χωδανθή. Τι σημαίνει για σένα ευαισθησία? Ναι. Τι είναι αυτό που πάντα θες να ρωτήσεις κάποιον να θεωρείς ότι δεν είναι σωστό? Δίνεις. Αν ξυπνούσες αύριο το πρωί και έβλεπες ότι είχες μεταμορφωθεί στο αντίθετο φύλλο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Είναι αυτό που λέμε, θα είχα την ψυχή Αθήνα. Τι είναι αυτό που πάντα ήθελες να μάθεις αλλά πίστευες ότι δεν έχεις τα κατάλληλα εφόδια? Τι να σου πω τώρα. Τι είναι αυτό που δεν έχεις κάνει ποτέ αλλά θα ήθελες να κάνεις? Ναι. Πολύ προσωπικά αυτά όμως. Αν τα χρήματα δεν ήταν σημαντικά, ποιο επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις? Του πυροσβέστη. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να κλάψει για τελευταία φορά και να χαμογελάσει για τελευταία φορά? Δύο ξεχωριστές ερωτήσεις, τα λέω μπαμ μπαμ. Να κλάψω, τι με έκανε, θυμάμαι. Να γελάσω.
Για ποιο πράγμα έχει μετανιώσει περισσότερο, ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο? Εντάξει, όλε αυτέ τι ερωτήσει. Έχει παραβιάσει ποτέ τον νόμο? Τώρα ερώτηση είναι αυτή. Θα ξεκινήσει ποτέ συζήτηση με κάποιο άγνωστο? Ναι, γιατί τον έχει αγγίξει το τέτοιο του impulse. Άσε μας και εσύ, ρε φίλε. Θα έλεγε ένα μυστικό σου σε κάποιο άγνωστο? Όλοι δεν έχουμε πει. Ναι. Σε ένα μπάρμαν, σε ένα ζωτιό, σε έναν άσχερο, βεβαίως. Ποιο είναι το ανέκδοτο που ξέρεις να λες καλύτερα? Ναι. Προτιμάς σκυλάκια ή τις γάτες? Τα σκυλιά. Αν ήσουν ένα ζώο, ποιο θα διάλεγες να ήσουν? Το σκυλί. Ποια είναι η σειρά, η ταινία ή το βιβλίο που απολαμβάνεις αλλά ντρέπεσαι να το παραδεχτείς? Γιατί να ντρέπεσαι να το παραδεχτείς εσύ? Δεν ξέρω. Ποια ηλικία θα ήθελες να ξαναζήσεις? Τα 20. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύεις εσύ αλλά όχι οι υπόλοιποι γύρω σου? Στον Άγιο Βασίλη. Τι είναι που θα έλεγες ότι σε κάνει διαφορετικό από τους άλλους? Εντάξει, προχωρήσαμε λίγες ερωτήσεις, αλλά νιώθεις ένα εσωτερικό σκότς να έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή? Νιώθεις να έχει ενεργοποιηθεί? Νιώθεις να ακούς κάποια κλακ? Είναι έτοιμος να με κάνει αλλαγή ο coach. Μάλιστα. Είναι έτοιμος να με κάνει αλλαγή και να βάλει κάποιον άλλο βελτιωμένο βαϊμάκι μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι 50 τρόποι για να προπονήσεις τον εαυτό σου. Μην με ρωτήσετε πώς προπονείς τον εαυτό σου απαντώντας σε 50 ερωτήσεις, αλλά το προπονείς. Το 50 ερωτήσεις πάει όπως είναι 50 ευρώ. Είναι ευρώ. Δεν και, θέλω ευρώ να μάθω. Ερώτηση. Δεν θέλω να μάθω. Εγώ θα ήθελα να μάθω χωρίς να ξοδευτώ. Ωστόσο, δηλαδή, αν 50 ερωτήσεις μετά σου έρχεται και στο τέλος ο λογαριασμός και λέει 50 ευρώ. Πάει ευρώ και ερώτηση. Κανονικά. Αξίζει, τι να πω. Ναι. Τι να πω, πραγματικά. Τι θα κάνουμε χωρίς το Γιάννη τον Κομπότη? Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε. Εσύ, εντάξει, τι σου λέει ότι ο Γιάννης Κομπότης πια θα είναι μακριά από το ποδόσφαιρο? Δεν θα είναι μακριά, αλλά δεν θα είναι θεωρητικά τουλάχιστον τόσο κοντά όσο θα θέλαμε. Πια. Ο γαμπρός του και ο ανιψιός του παίρνει, ας πούμε, κάποιος. Δηλαδή είναι στην οικογένεια αυτή. Μοιρώνονται δηλαδή με αυτή την έννοια. Φαμίλια. Οπότε υπό αυτή την έννοια. Δεν είναι το πάει καλά. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ. Δεν πουλάμε στον πρώτο τυχόντα. Μπερλουσκόνη πουλάει στους Κινέζους. Ναι. Είναι εδώ, είναι στην οικογένεια. Ναι. Σωστό. Δηλαδή πάει να πα τη μίση στο σπίτι του ανιψιού και του λέει: ανιψιά, άνοιξε μου τον ντουλάπι να του μετοχή, πάει και τη χαϊδεύει. Ναι. Καταλαβες. Πάει πάνω και κοιμάται. Λέει: φέρε μου ένα πάκο μετοχέ να βάλω στο μαξιλάρι να κοιμηθώ. Άνοιξε έναν ύπνο 2 ώρες το μεσημέρι. Ναι. Παίρνει λίγο από την καλή άβρα τη ομάδα. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούμε. Εγώ δεν ανησυχώ. Αυτό λες. Εγώ δεν ανησυχώ. Okay. Για πώς να το χαρακτηρίσω ευγενικά, για κολόχερο λιβάγιο στον Αραούχο έχουμε να πούμε κάτι? Περώτιο δακτύλιασμα για σένα έχει κατοχυρωθεί για το περώτιο δακτύλιασμα? Είναι, δεν ξέρω γιατί δυσκολεύομαι να το χαρακτηρίσω ακριβώς περώτιο, μπορεί να είναι και παραπάνω από περώτιο, απλώς δεν είδα να ξεχωρίζει δάκτυλο, είδα όλο, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τύπου όλο μέσα. Η διαφήμιση του κουρασάν. Αυτό, διαφήμιση κουρασάν να θυμίσουμε. Το όλο μέσα. Ναι. Δηλαδή είναι η πιο κίνκη διαφήμιση που έχει υπάρξει. Δηλαδή κάποιος, το συζητάγαμε το Μάκη τις προάλλες, κάποιος άνθρωπος είπε να κάνει διαφήμιση για κρουασάν. Και πήγε διαφημιστική και είπα, ξέρω εγώ, τρεις ιδέες. Το νοστιμότερο όλων, ξέρω εγώ. Με το μόνο με τόση σοκολάτα, ξέρω εγώ. Και κάποιος είπε, παιδιά, να κάνουμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Όλο μέσα. Και το πήγα στον πελάτη και είπανε, ναι, καλό το πρόγραμμα. Όλο μέσα, ρε φίλε, αυτό μαμάει. Όλο μέσα. Αυτό θα κάνουμε. Και όχι μόνο θα κάνουμε αυτό, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, όλο μέσα. Θα είναι όλο μέσα. Ναι. Δεν είναι τρομερό ότι για μια διαφήμιση κουρασάν κάποιος είπε ότι το όλο μέσα είναι το ιδανικό σλόγγαν? Είναι. Το συγκινητικότερο έχω να πω εγώ στη φωτογραφία στον Σταντανέ που έχει αποτυπώσει ο φωτογράφος. Ναι. Είναι το βλέμμα του Λιβάγια. Το βλέμμα του Λιβάγια είναι πολύ μοχθηρό εκείνη την ώρα. Ναι. Είναι βλέμμα κατάκτησης. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δεν ξέρω να το παρατήρησε. Γιατί ξέρω το Ρεβέκι παρατηρούν πού ακριβώς είναι το χέρι του Λιβάγια. Ναι. Α πούμε τον Αραούχο βεβαίως οι πιο λένε: έλα τώρα, λέτε βλαγίες, σιγά απλώς πήδηξε ο Αραούχο και να μπορέσει να κρατήσει το βάρος του. Τον έπιασε από εκεί, αναγκάστηκε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως θέλει το βλέπω ο καθένας. Δεν λέω όχι, αλλά το βλέμμα του Αραούχο. Το Αραούχο του Λιβάγια. Του Λιβάγια, συγγνώμη. Το βλέμμα του Λιβάγια είναι τύπου. Σε πιάσω στα δίχτυα μου τώρα, δηλαδή σε έχω. Σε έχω τώρα, σε μάγκωσα, ρε παιδί μου, τελείωσε. Ναι. Δεν σε αφήνω. Δεν ξέρω, εντάξει. Τι να πω. Είναι αυτό που λέμε, εντάξει.
Είναι Κροάτες και Εράδες, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα ξέρουμε για τον μπάσκετ αυτά, έτσι. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Τι να λέμε. Μπράβο. Μπράβο στον Αρκό, μπράβο σε όλους. Και τώρα, εντάξει, να σου πω, πλάκα-πλάκα, ο Περότη ξεκίνησε παγκόσμιο τρέντ, έτσι. Γιατί θα γίνεται πια πανζουρλισμός. Εντάξει, είχαμε σε αγώνα αποβολή, βέβαια, για Περότη ο δαχτυλιάσμα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει πριν από κάνα μήνα. Είχαμε αγώνα, δυστυχώς δεν θυμάμαι που ήταν, ήταν έξω στη Γαλλία κάπου αλλού. Βραζιλία, συγγνώμη. Ναι. Βραζιλία νομίζω ήταν. Ναι. Αμυντικός, ο οποίος είχε πάει πίσω και κούμπονε, ναι, πίσω από τον παίχτη. Ναι. Τον πήρε, είχα πάρει ο διαιτητής, τον απέβαλε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χωρίς να έχει ενοχληθεί. Έκανε αυτός το παιδί μου, έκανε. Το κοπάνισε, γύρισε του τύπου τι κάνει εκεί. Γιατί έχει σημασία, γιατί αλλιώς πού να το δει, θα μου πει και ο διαιτητής. Δεν υπάρχει μια αντίδραση από τον άλλον. Και αντίδραση να υπάρχει, αν δεν έχει δει ακριβώς τι γίνεται, μπορεί να λες ότι τον τζίμπησε, τον στόξε, τον πάτησε. Ο διαιτητής είχε δει, Μερακλής, ναι, ωραίος, είχε δει πίσω τα χτύπημα, ναι, βλέπει του τόπο τέταρτος, κάποιος το είπε. Και τον απέβαλε κατευθείαν, όπως πρέπει να γίνεται, έτσι. Λέγοντας για διαιτητή, είχαμε και τη μεγάλη κωμωδία, ναι, στη Γαλλία, έτσι, εντάξει. Τη μεγάλη αυτή κωμωδία. Πες με, και βλέπεις τους διαιτητές και λες τι τυπική που είναι, τι, ναι, κύρια αυτά. Και ξαφνικά, πώς λέει το περίφημο, πώς το λένε, σύνθημα στον τοίχο στα Εξάρχεια, μόλις, πώς το λένε, ο πολιτισμός καταραίει μόλις κόβεται το ρεύμα. Έτσι και οι διαιτητές ξαφνικά, αρκεί ένα δευτερόλεπτο και καταραίει όλη τους η εικόνα, ρε παιδί μου. Γιατί αυτός ο διαιτητής γλίστρισε, μετά πήγε να κλωτσίσει αυτόν που νόμιζε ότι του έβαλε τριχλοποδία και μετά τον απέβαλε. Μπορεί να του έβαλε κατά λάθος τριχλοποδία ο παίχτης, δηλαδή πάνω στο τρέξιμο να τον έριξε. Εντάξει, και ο διαιτητής πήγε να τον κλωτσίσει μετά όμως. Το κλώτσισε, δηλαδή το απέβαλε. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι τσουρικό. Δηλαδή, είναι κόκκινη. Να κόκκινη στον εαυτό σου. Ναι, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή η κόκκινη, εμείς δεν γνώμα να σταθούμε στην κόκκινη, να σταθούμε στην κλωτσιά. Ναι. Ότι ένα διαιτητή αντιδρά σαν τον οποιονδήποτε, ας πούμε, τελευταίο στο δρόμο ενός διαιτητής του παιχνιδιού και πάει να κλωτσίσει κάποιον που. Ωραία μέχρι εδώ. Γιατί να μου πει αυθόρμητο. Μέχρι εδώ το καταλαβαίνω. Μπορεί να το έκανε και, πώς το λένε, ασυναίσθητα, να το έκανε ανταγκλαστικά το την κλωτσιά. Που γυρνάς και δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι, αυτό λέω. Ναι, γιατί έβγαλε όμως δεύτερη κίτρινη στον παίχτη, ναι, αν αναρωτιέμαι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταλάβω. Γιατί του βγάλε κόκκινη, δεν καταλαβαίνεις. Δεύτερη κίτρινη, άρα κόκκινη. Ναι. Γιατί του βγάλε δεύτερη κίτρινη του παίχτη. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δεν έχω απάντηση. Όλα δεν τα υπόλοιπα λέω ακόμα και ναι, ότι πήγε να το κλωτσίσει πάνω ανταγκλαστικά μπορώ να το καταλάβω. Το γιατί μετά σηκώθηκε και του βγάλε δεύτερη κίτρινη δεν μπορώ να το καταλάβω. Το γιατί ο διαιτητής σηκώθηκε και δεν ξόδεψε μισό λεπτό να το σκεφτεί, γιατί να μου το κάνει αυτός αυτό, δεν έχουμε προηγούμενα. Ναι. Έχουμε κάτι, ας πούμε, και θέλει να μου το κάνει. Όχι. Απλώς ένιωσε ξεφτελισμένος. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ένιωσε ξεφτελισμένος. Δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να ξεφτελιστεί ακόμα χειρότερο με αυτό που έκανε. Ναι, το σκέφτηκε και αυτό βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, ναι, τώρα. Λοιπόν. Σκέφτεσαι να γίνει Ελλάδα αυτό το πράγμα. Πολύ το θέλω. Εντάξει, θα είχαμε. Πολύ το θέλω να γίνει. Okay. Πολύ το θέλω. Okay. Λοιπόν, 11:30. Κυρίες και κύριοι, Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο Fight Club, να πούμε ότι οι Bucks κέρδισαν τους Wizards 104-95 με το Γιάννη Αντετοκούμπο να σημειώνει 27 πόντους και να κουμπώνει και 20 rebound. Έτσι. Ωραιότατα. Η United με τη Stoke είναι στο 3-0. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Όλο βλακίες ακούγονται πλέον σε αυτή την εκπομπή. Πιάνει ο ένας συναθλητής τον άλλο και αμέσως να τον περωτιάσετε, ξεφτιλίζεστε, υπογραφή Ρίκι Μάρτιν. Κύριε Τσαούς, αυτή τη φορά επίσης να σας ικανοποιήσω. Το εκμέκ που μου ζητήσατε έχει καταήφει από την Τεχεράνη και σιρόπι με αναλογίες 1:1.25. Είμαστε. Κολοκοτρώνης coach στατσικό, Ρωμέι Λουκάκου βρήκε. Νόε με τη βοήθεια του ντρόουν από την Πόρα βγήκε. Ή άλλη μεταγραφή δεν έγινε, πρέι φορεμενίκε. Λέω, αν κοιμηθώ το μεσημέρι θα κερνάω σαν τον Τέρι. Ο Βλάντ Τέβες λέει την εξής μεγάλη αλήθεια, ότι το καλό με το ζουράρι είναι ότι μας έδωσε το μέτρο που μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι μόρφωση και παιδεία δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο. Ορθών. Με τιμά από ο σεισμός του 2008 με βρήκε στο θρόνο και νόμιζα ότι ήταν κάτι που προκάλεσα εγώ, λέει ο Στάδος Άολα και ήμουν στον Γιάσο. Και από πάνω κατευθείαν. Όταν τρώω μύρκο τυρόπιτα στο γραφείο, νιώθω τον ιστορικό μου προπονητή να ορίεται, χωρίς να του είχε απομείνει time out, να πάω για το coach του coach στη Λεκάνη. Λέει ο Μπεταντίν Ζιντάν. Μπήκα σε νέτο από τη δουλειά η οποία γούσταρε πολύ μέσω μηνυμάτων και τηλεφώνων, αλλά μετά το ad στο Facebook έπεσε η φάση. Ναι, είμαι χοντρός και η κοπέλα είναι. Με κόλπο γκρόσο, αλλά πάω. Μεταγραφή σαν το τόγκι και καταφέρνω τον έτο να πάμε για καφέ.
θέλω συμβουλές μόνο για τον πρώτο καφέ αύριο, γιατί έχω απίστευτο άγχος. Ναι. Ένα λίγο, ναι, ναι, σπαστό μήνυμα. Ατάκα, πρώτη ατάκα δεν υπάρχει. Η πρώτη ατάκα που λέμε, εξής, η ατάκα που ανοίγει στο, την, ναι, παρτίδα. Ναι. Υπάρχει κάποια σίγουρη ατάκα, ας πούμε. Αυτός να είσαι χαλαρός, να είσαι ευχάριστος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ατάκα συγκεκριμένη. Καμία. Τώρα ένας life coach μπορεί να σου λέγει. Ναι. Αλλά δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε φτάσει τέτοια επίπεδα, τέτοια επίπεδα μεγαλείου. Εκτός αν είσαι fan του Black Mirror, που στο σχετικό επεισόδιο η ατάκα που άνοιγε την κουβέντα πήγαινε σε μια παρέα για να σπάσει πάγο και να εμείς ετυπώσει και λέγεις. Καλά, δεν το πιστέψετε. Είδα τώρα, λέει, που ερχόμουν έξω, ένα τύπο γυμνό πάνω σε ένα άλογο μέσα στη λεωφόρο. Ξεκίναγε μια κουβέντα εκεί. Απόμαχη γκουρού του έρωτα και εσύ ζουζουνάκι από δίπλα. Αποφάσισα να αφοσιωθώ στον έρωτα και κουρεύτηκα σήμερα καπελάκι, το έβαψα ξανθό, με ένα touch move. Θα τη σκίσω τι γατούλε, το νιώθω. Ήρθε η ώρα μου. Ξέρει καμιά καλή εναρκτήρια ατάκα για την απίθανη περίπτωση που δεν μου την πέσουν από μόνο του, λέω. Είμαι και λίγο τροπαλό. Γλέντι, γλέντι, γλέντι. Πότε θα σχολιάσουμε τα κορίτσια του Survivor 2? Όταν ξεκινήσει, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε φωτογραφικό υλικό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή εγώ αυτά τα Instagram του σατανά δεν τα πολύ εμπιστεύομαι και πέφτουν κάτι φίλτρα, κάτι ομίχλες, κάτι έπεσε πούση, πέφτουν κάτι, κατεβαίνει το σύννεφα το βουνό και βγαίνουν τα κορίτσια λίγο διαφορετικά, να τα δούμε και εκεί που δεν θα έχουν και make-up, που δεν θα έχουν και τα κούνια, που δεν θα έχουν και waterbra, να δούμε τι ψάρια πιάνουνε, λέω εγώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Γιατρέ, έχετε να μου χαλάσετε 100 ευρώ? Ναι, πάρε 50. Το Περιστέρα Μπαζιάννα είναι πιασμένο. Ναι, κάντου καλό μασάζ με happy ending. Αλλά αν ο Γκότζος είναι αυτό που σκεφτήκατε, εσείς είστε η απόσταση που θα πάρετε, λέει ο Χριστόφορος ο Ζαραγλικός. Ωραιότατα. Ναι, μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που λένε άρε και να κερδίσει το Τζόκερ, στην πραγματικότητα δεν παίζουν ποτέ Τζόκερ, λέει το αλαβάκι τη Χριστοπαναγίας. Ναι, επιβεβαιώνω εγώ. Κάποιος λέει, ακόμα πιο τρομακτικό είναι να πέφτουν πράγματα από ράφια και να μην κάνει σεισμό. Έχω δει εγώ ταινίες τρόμου και ξέρω. Με τιμά ότι από την ώρα που είπατε ότι θα παίξετε το κομμάτι του Χοφ, έχω ξοδέψει 2 άδειες κασέτες με το να πατάω ρεκ σε κάθε διάλειμμα για να το γράψω όπως παλιά. Πόσες κασέτες λέτε να χρειαστώ? Χρειάζεται να παίξαμε το τραγούδι του Χοφ σε κάποια φάση. Απλώς δεν έπαιξε σε ημίωρο, έπαιξε κάπου, κάπου ενδιάμεσα. Είναι σαν να μην έπαιξε δηλαδή. Ναι, είναι αλήθεια. Στο σεισμό του 99, μόλις είχαμε αγοράσει γνωστή παιχνιδομηχανή με χειριστήρια με δόνηση. Ο αδερφός μου, μέχρι να πάρει χαμπάρι, ήταν εντυπωσιασμένος με τη δόνηση του χειριστήριου και εγώ κοιμόμουν. Εντάξει. Τζιμάκος ο αθάνατος, τη σάτυρα ο φαρός. Στου Junior Bridge τη βάφτιση, Τζον Τέρι ο κουμπαρός. Είδε του Ζουέλα Κέρβερο και τρόμαξε ο Χάρος, λέει ο Στόικα. Καπάκια. Τροχέα εθνικών οδών, δίδυμο Κάριου Σόντι. Λείπει από το Fight Club nickname η Ρίστο εν Παρόντι. Ή κάρχια κραυγάζει στον παβιό, είναι μακρύς το όντι. Και τρίτο, του Αζεβέδο Μάγουλα θυμίζουν κάπως Πολντό. Αντί του Κάριους φέρτε μας στο Λίβερπουλ τον Ντόλντο. Ή σαλάμι Ζουέλα να το τρως όλο και να είναι κόλντο. Κύριε Βαϊμάκη, την τελευταία φορά που έκλαψα ήταν τρώγοντας μπάμιες. Την τελευταία φορά που γέλασα ήταν με το ρουλιακτό του πατέρα μου με το σεισμό. Έχω ελπίδες να σας πιτσιλίσω με ο Τριβίν. Δεν ισχύει η αποδόμηση των ικανοτήτων των σκύλων περί σεισμού και το όλο μύθευμα του ψηλού. Στο σεισμό του 99 στην Αθήνα, οι σκύλοι όλης της γειτονιάς έκλαιγαν λίγες ώρες πριν το σεισμό. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι γείτονες δεν μπορούσαν να τους ηρεμήσουν με τίποτα και το συζητούσαν με τους γονείς μου τότε. Ο σεισμός που ακολούθησε δε διέλυσε ως καιρό στο σπίτι μου. Okay. Εκεί έκλαιγαν. Να. Μπορεί κάποιος να ξεκίνησε και να ακολούθησε. Δεν ξέρω. Γενικά έχουν στείλει τουλάχιστον 10-15 φίλοι μήνυμα για τα σκυλιά τους που την ώρα του σεισμού ροχάλιζαν και συνέχισαν να ροχαλίζουν. Μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστη μονάδα μέτρησης του χρόνου το μιλισεκόντ που χρειάζεται η μάνα σου για να σε πάρει τηλέφωνο να δει αν είσαι καλά μετά από σεισμό. Ναι. Ναι. Πολλά μηνύματα για το Βαν βλέπω. Να.
Μήπως λέτε το δρόμο για αυτή τη γειτονιά. Ναι, 50 ευρώ. Γιατρέ, εσείς εδώ. Ο Τιάλ Κάθερ Τιάτζα έχει να ρωτιέται σε ποιο από τα τρία ταιριάζει περισσότερο το σύνθημα εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Στο λαό του Παναθηναϊκού, στο λόκο των Αμπρέου ή στο δάχτυλο του Περότη. Εγώ θα πω Περότη. Έχει και τρίτο μέρος αυτό που λέει ο φίλος μου τα σκυλιά. Λέει θεωρία την οποία μας παρέθεσε γείτονας κτηνίατρος, ένας από τους πιο γνωστούς στη χώρα. Ναι. Ήταν ότι, και ψάχνω να πω το τέταρτο μέρος, γιατί έχει έρθει. Ναι, ήταν σκύλοι λόγω του ότι είναι αυξημένο εύρος ακοής, δύνατε να ακούσουν μεταβολές στις τεκτονικές πλάκες, οι οποίες παράγουν ένα πολύ ενοχλητικό υπόϊχο που προκαλεί μεγάλη δυσφορία στους σκύλους. Όλα αυτά λέει ο Καμπανέλη. Μάλιστα. Okay. Το λέω γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα σπαστά, όπως το μήνυμα που λέει Μουσαντέ. Για πιθανή εμπλοκή του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Ότο Ρεχάγκελ, στο σκάνδαλο Siemens, κάνει λόγο η γερμανική εφημερίδα Bild, αφήνοντας αφή υπονοούμενα προς το πρόσωπο του προπονητή των μεγάλων επιτυχιών της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που κατέκτησε το γύρο 2004. Μάλιστα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, πασίγνωστος Έλληνας αθλητικογράφος έχει αδειάσει τα στοιχεία στη διάθεσή του που αποδεικνύουν την ενοχή του εμπλεκόμενου και ταξιδεύει incognito συχνά πυκνά στη Γερμανία. Περίμενε. Όπου και ελέγχεται η εγκυρότητά τους έναντι αδράς αμοιβής. Ιστερόγραφο με φωνή 4. Γι' αυτό κάποιος δεν μπορεί να κάνει εκπομπή τις Παρασκευές. Βαϊμάκι, Βαϊμάκι. Πρόσχε, μην τρυπήσεις με τη λόγχη σου τη χαρτοσακούλα. Αν ο Κουντρουμπής ήταν σημαία του Παναθηναϊκού, λέει ο Στόικα, θα ήταν εκείνο το τρίπιο βρώμικο φλάμπουρο που ανεμίζει τη στιγμή που ο Παπαφλέσσας Παπαμιχαήλς οριάζεται νεκρός. Ναι. Έχω να σου πω επίσης ότι έχω μηνύματα με ανθρώπους που έχουν τα βρακιά τους πάρα πολλά χρόνια. Τα παλιά τους βρακιά. 20 χρόνια και τέτοια. Ναι. Χωρίς να πούμε τίποτα περισσότερα. Ο Κουτρουμπής είναι για τον Παναθηναϊκό ό,τι τα βραστά αυγά για τον Γιώργο Ελευθερά. Το πρώτο φαγητό που έμαθε να κάνει σε μια μεγάλη μαγειρική καριέρα. Και το λέει αυτό διότι ο Γιώργος Ελευθεράς πήγε στο Masterchef. Ναι. Ο Γιώργος Ελευθεράς το φίλει για πάντα. Βεβαίως. Πήγε στο Masterchef. Μαγείρεψε ένα ζυμαρικό τέλος πάνω της γιαγιάς του. Του είπαν οι υπόλοιποι, μην παρατήσει τη μουσική καλύτερα. Άστο, ναι. Άστο να πάει στην ευχή. Ναι. Ναι. Ο Κουτρουμπίστ λέει το εξής. Ως Κουτρουμπίστ έχω να πω ότι ο μόνος ιστός που μου πρέπει να ανέβω σαν σημαία είναι το Κουλυμπαλί και παίρνω αμέσως απόσταση. Ναι. Όλοι ξέρουν μετά από βρόντιγμα, κλείνεις όλες τις καρτέλες στα καπάκια και βάζεις απαλό κομματάκι στο YouTube έτσι για σβήσιμο. Λοιπόν, έχουμε νέο new entry, τον Μεμβράνιες, ο οποίος λέει το εξής. Μύρισε σόβρακο παβιό, εγκυμονείς αμέσως. Άντι Κιντάνα ο καρπετό, παίζει και φόρ και μέσος. Είσ' του μια ούλη ταγκανιάν, μη βάλεις ούτε πέσος. Τραβιέμαι με 9 ρινέτο εδώ και 4 μήνες. Τους τελευταίους 3 μου έχει πει ασύλληπτα πράγματα για το πόσο ερωτευμένη είναι μαζί μου κλπ. Κλπ. Ωστόσο, δεν έχει πει τίποτα σε φίλες της. Να την πιστέψω. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Όχι, μάλλον λέω. Ψάχνω αμάξι και βρήκαμε 5.600. Με διαπραγμάτευση πέφτει 5.500. Και τώρα έχει αναβάλει τη μεταβίβαση 2 φορές. Έχει την αγγελία 5.800. Έβαλα λοιπόν να τον πάρει τηλέφωνο άλλος, του δίνει 5.800 και πάει αύριο για τη μεταβίβαση. Το αμάξι να στέρει, τι κάνω. Εσένα πήγε στα 5.500 και από τον άλλο πάρει 5.800. Ναι, είναι δικός του όμως άνθρωπος αυτός. Ναι, αλλά προφανώς ο άλλος αναβάλει τη μεταβίβαση και προσπαθεί να βρει κάτι παραπάνω. Τώρα τι κάνει, τι μπορεί να κάνει βασικά. Πληρώνεις 5.800 και το παίρνεις. Ναι. Η μάνα μου με έστειλε για ψώνια γιατί σπονούσαν τα πόδια, αλλά μόλις έκανε σβό πετάχτηκε σαν τον Bolt και βγήκε από το σπίτι. Είμαι ένα τίμιο εφτάρι άντρας, όμως δεν μπορώ να σταυρώσω νέτο. Η αλήθεια είναι ότι έχω να μιλήσω σε κάποιο καιρό, αλλά ούτε πολλές γνωριμίες κάνω, κυρίως λόγω δουλειάς και παρέας. Τι να κάνω. Να κοινωνικοποιηθείς περισσότερο, να αρχίσεις να βγαίνεις περισσότερο, να πεις στους φίλους σου και να βάλουν πλάτη, να αρχίσουν να βοηθάνε, να μας πεις τι δουλειά κάνεις. Ναι, επίσης, σημαντικό. Πετάχει εδώ κάποιος και με νεκροθαύτης.
Δούλεψε το λίγο, λίγο στο Facebook, λίγο εδώ, άρχισε λίγο να μιλάς, να πιάνεις κουβεντούλα, ξέρεις, εσένα για να... To know us better. Δεν είναι ο εγκέλαδος Ζουέλα Κορυφώνη? Τσάκα σου τάζει αραβικό, σου φέρνει baby pony. Ή για να στρίβει ο Κουτρουμπής πρέπει να βάλει κόνη, λέει ο Καβελή Άιντολ. Λέω, Βλάτε Τέβες, να μην διαβάσεις τον αέρα, αλλά θα διαβαστεί, γιατί είναι ένα θέμα κοινωνικού προβληματισμού. Ναι. Λέει, δεν γελάσαμε όλοι που η Ρόγα Φαρμάκη στην παρουσία στο Survivor συστήθηκε ως fashion blogger? Ναι. Πραγματικά, γιατί αν είναι κάτι που τη θυμόμαστε την Ρόγα Φαρμάκη από παιδιά, από παιδιά τους, χρόνια πριν, ναι, είναι για αυτά που έγραφε στο fashion blog της. Αυτό. Αυτό θυμάμαι και από εκεί τη γνωρίσαμε κιόλας. Φωτογραφίες, ας πούμε, στα περιοδικά, στο Νίτρο και αυτά. Ναι. Οι φωτογραφίες, θυμάμαι, ήταν print screen ουσιαστικά από το fashion blog. Ακριβώς. Ήταν δηλαδή τα ρούχα τα οποία. Ήταν η καρδιά του fashion blog, αν το πει. Ναι. Χτυπάει καρδιά αυτή τη στιγμή. Έτσι, χτυπάει καρδιά. Θυμάμαι ότι έβαζε την καρδιά της, δηλαδή έβαζε μπροστά τα στήθη της για να υποστηρίξει τη δουλειά της. Και ήταν πολύ σημαντικό. Δύο καρδιές μοντέλο 2000, θα λέγαμε, Κωνσταντίνο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όπως θυμόμαστε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, κάποτε όταν γινόταν σεισμός έτρεχαν όλοι με τα σόβρακα στους δρόμους. Τώρα τρέχουν στα πληκτρολόγιο. Λέει ο Γιουγκοπιάστηκα Μπαρτσελιώμα. Ισχύει απόλυτα. Και πού ξέρει ο φίλος, δεν το ξέρουν οι φίλες της. Εγώ σας λέω, τα ξέρουν όλα. Προφανώς δεν έχει γνωρίσει καμία. Δεν του έχει πει και αυτή να πω από οι φίλες μου ή κάτι, να βγουν, να έρθουν σπίτι, κάτι να γίνει, βρε αδερφέ. Τρία special σκορδόψωμα. Ναι, Μάρσιο Αζεβέδο. Πάρω τι θέλεις, παλιατζή, και φέρε τον Μολέδο. Ή η μοτόρα του Παβιό συνέχεια πάει με έντο. Λέει, ο Ζουέλα μου είναι στον κότσο σου. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Κομπότη και τον Ανιψιό που θα πάει σπίτι, υπάρχει και πολύ σωστή ατάκα που λέει: Ανιψιέ το τραπεζάκι, μπατάρι, φέρε μερικές μετοχές να ισιώσει. Βεβαίως. Καλύτερα Blue Monday, λέει ένας φίλος, παρά Brown. Πρωί-πρωί βρήκαμε μια καλά αφημένη μπουρέκα στην πόρτα της πολυκατοικίας μας. Είμαστε. Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων, ναι, λέει ο Τζον Τρακτέρη. Αυτοί που λένε USB, αυτοί που λένε στικάκι, αυτοί που λένε φλασάκι και ο παππούς μου που λέει με φωνή τέσσερα. Σε αυτό το τσαμπαλάκι την έχει την ταινία! Ο Φύρος στο εφτάρι να βάλει Tinder. Έχω εγώ Tinder εδώ και 3 χρόνια και ξέρω, λέει ο Στρατός Παπουτσέλιτς. Άλλος λέει, φίλε 7, έλα από εδώ, μόλις χώρισα και ψάχνω παρέα. Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτας Πετρελαίου. Μεγάλη αλήθεια, ο άντρας βαθμολογείται με 2 βαθμολογίες. Η πρώτη αφορά εξωτερική εμφάνιση, η άλλη τον Παργαλάτσο. Είμαι 20 χρονών και δεν είχα ξανανιώσει τόσο έντονα σεισμό. Σήμερα έμαθα πως κάνω τα 60 μέτρα σε 6,5 δευτερόλεπτα. Πριν πείτε καν εσείς τι είναι αυτό σεισμός. Σεισμός ήταν αυτό. Πριν καν πείτε εσείς για το σεισμό, ήμουνα εκτός σπιτιού. Μάλιστα. Μου αρέσει να διαβάσω αυτό το μήνυμα μόνο για το ψευδόνυμο. Λέει, προφανώς είναι Facebook, κλεμμένο από το Facebook. Εσείς γράψατε σεισμό στο Facebook ή είστε τίποτα δευτεράτζες? Λέει, ο κούκλα, κάνε ad, είμαι κλοπ. Είναι καλό. Αυτός με το πρόβλημα είμαι. Ναι. Σαν δημοσιογράφος δουλεύω αρκετές ώρες, πιο πολύ διαβάζω σπίτι, βιβλία και παίζω ηλεκτρονικά. Γι' αυτό δεν είναι. Άμα είσαι κλεισμένο σπίτι, βγες. Ναι, μα. Και όταν με βγες, μην πας είτε με καφέ να παίζεις ηλεκτρονικά. Βγες κάπου εκτός ηλεκτρονικών. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Τι είπε με το εννιάρι, είμαι νέτο. Οι φίλες ξέρουν σίγουρα, απλά δεν στο λέει για να μην την πεις κάρχια και κουτσομπόλα. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια με σεισμούς στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ναι, είναι τεράστια αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Όλοι θέλουμε να ξανακυκλοφορήσει το Μαξίμ για να πάει ο ψηλός στο Λος Άντζελες και να πάρει το σοφάκι για συνέντευξη. Αχ, Κώστα μου. Τρεις μεγάλες αλήθειες από τον Βασίλη. Όταν οδηγούμε, είμαστε πιο προσεκτικοί όταν ο μπροστινός μας έχει νίκα κοφιαγμένο, ειδικά αν είναι από χαρτοτενία. Ναι, ναι. Δεύτερη, έχουμε τσακωθεί τουλάχιστον μία φορά με τους φίλους μας για το ποιο είναι το καλύτερο γυράδικο της γειτονιάς.
Και τρίτον, όταν κόψει κάποιος το τσιγάρο, πάντα θα πει: καταλαβαίνω διαφορά στη φυσική μου κατάσταση, ακόμα και αν κόβει το κολόχαρτο με ψαλίδι. Πιστεύεις τον έρωτα με τη ματιά την πρώτη? Θα είμαστε τέλειο δίδυμο, αμίτσι με περώτη. Αλλά στο σεισμό θα βρεθεί φίλος να σου πει: α, κέρναγα εκείνη την ώρα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Λέει ο Πεντεκεδένιος. Όταν ο φίλος είπε ότι είμαι τίμιο εφτάρι και δεν βρίσκει νέτο, για μια στιγμή πίστεψα πως ψήνει να χωθεί σε βαϊμάκι. Υπογραφή Άρον Ράμσι Μπόλτον. Άλλωστε, είστε κανίβαλοι. Αυτός με το πρόβλημα είμαι βοθρατζής. Εντάξει. Εντάξει. Ω μεγάλη λευκή καρχαρία του έρωτα και εσύ ο μικρός Νέμο, εκεί δίπλα. Θα ήθελα τη συμβουλή σας. Έχω ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες νταλαβέρι με μια έξυπνη, γοητευτική, όμορφη και καλόκαρδη barely legal κοπέλα. Ναι. Δεν την περνάω πάρα πολλά χρόνια, μην βάζετε με τον νου στους αθλειότητες. Δεν έχουμε πει κάτι συγκεκριμένο για σχέση και τα λοιπά, αλλά το έχουμε πάει αρκετά αργά το θέμα, ακριβώς επειδή είναι μικρή. Και τώρα, στις γιορτές, φύγαμε ο καθένας για την πόλη του. Εν τω μεταξύ, στις γιορτές την είδα μπερμπάντηση ένα βράδυ και έμπλεξα με μια ψυχικά διαταραγμένη τύπησα. Περιληπτικά. Ήμασταν έξω με φίλο, πήρε τηλέφωνο την κοπέλα που είχε βρει πριν ημέρες, της είπε να έρθουμε καμιά φίλη. Με το που ήρθαν, λεγάμεν είπε στη φίλη της: εγώ αυτόν θα τον αυτόσω, ναι, για μένα. Ναι. Εξαιρετικά σκέφτηκα και εγώ και έτσι έπιασα την κουβέντα. Μετά από λίγο αποφασίσαμε να πάμε όλοι σπίτι μου, αλλά στο δρόμο, 7.30 το πρωί, πήρε τρεις ρετσίνες από το περίπτερο. Ναι. Δεν βαριέσαι, λέω. Με τον μπαίνουμε σπίτι, βάζει με τη μία side trance μουσική. Α. Δεν βαριέσαι, λέω εγώ. Οι άλλοι πήγαν μέσα, εγώ την έπιασα με το γλυκό και το σπίτι μετά από λίγο άρχισε να γίνει τη δουλειά που όλοι καταλαβαίνουμε και εγώ. Πώς να το πω τώρα αυτό, ενθουσιάστηκα ρε παιδί μου, αλλά δεν παρασύρθηκα από τη συγκίνηση. Έφερα στο μυαλό μου την εικόνα του Φάνη του Γκέκα και συγκρατήθηκα. Ναι. Αυτή είναι ευρίας από την πάυση και με τράβηξε προς το μέρος, βάζοντας και λίγο νύχη. Δεν δίνω σημασία, ξανά προς τη δόξα τραβώ. Ναι. Μετά από λίγο πάλι ενθουσιασμός, πάλι Φάνης Γκέκας, πάλι νευριάζει, πιο πολύ νύχη αυτή τη φορά. Μες. Στραβώνω εγώ, τέλος πάντων μπαίνω. Τρίτος ενθουσιασμός, μεγάλος ενθουσιασμός, ρίχνω και τον Τάκι τον Κόνια στη μάχη, τα καταφέρνω στο παρατσάκ. Αυτή η συχαμένη νευριάζει, βάζει φουλ νύχη και μου λέει κάτι του στυλ, τι θα γίνει, θα μπει, ναι ου. Εκεί νευριάζω κι εγώ, κάνω μουργισμένο σεξ για λίγα λεπτά ακόμα, ξαναενθουσιάζομαι. Δεν κρατιέμαι ούτε για πλάκα και αν εξαιρέσουμε ότι μετά που τσέκανα κουβέντα για τη συμπεριφορά της με ρώτησε αν έχω μαχαίρι, της είπα τι το θες και δεν μου απάντησε. Μάλιστα. Η βραδιά τελείωσε κάπου εκεί. Τώρα στο προκείμενο. Ναι. Στη μικρή τι να πω για τις νύχες. Θυμίζω ότι δεν έχουμε μιλήσει για σχέση, το έχουμε στο φλου. Αλλά είναι και μικρή. Αν πω αλήθεια δεν βγαίνω λίγο μαλάκας. Αν πάλι πω ψέματα. Α, δεν βγαίνω πάλι μαλάκας. Και β, πείτε καμιά καλή δικαιολογία ρε για το Θεό δηλαδή. Με τη μικρή βρίσκεστε από κοντά. Εσύ τι λες, δεν είναι πλατωνικό. Λέω, και βρίσκεστε και οι νυχές που είναι. Λέει, το έχουμε πάει αρκετά αργά. Αλλά εντάξει, προφανώς, για να λέει ότι έχει πρόβλημα με τις νυχές, θα έχει πρόβλημα με τις νυχές, ρε φίλε τώρα. Καλά, προφανώς, αν είναι στο μάτι οι νυχές. Α, εννοείς, αν είναι έξω από μπλούζα, ναι, εννοείς. Αυτό λέω, ναι, προφανώς. Αν είναι στο στήθος, αν είναι στην πλάτη, αν είναι στο λαιμό, οτιδήποτε. Ναι, αν είναι αλλού και είναι πολύ μικρή, μέχρι και γάτα μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό λέω. Ναι. Γι' αυτό λέω. Αν είναι αλλού. Κα και πάλι μπορεί να παίξει γάτα, αλλά το θέμα είναι πώς θα το πεις αυτό και πώς θα το στηρίξεις το θέμα γάτα. Βάζει ένα χαζαπλάστα από πάνω. Επίσης, ναι. Χτύπησα. Κάπου μάγκωσα, ναι, κάπου. Βάζεις 8 χαζαπλάστα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν. Είχα μια ελιά και την έβγαλα. Έκανα μια επέμβαση να βγάλω μια ελιά. Σιγά τώρα, δεν μπορεί να βρει μια δικαιολογία. Το θέμα πώς βγαίνει με την τρελή. Γιατί καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά η τρελή έχει ξέρει το σπίτι σου. Έχει έρθει. Έχει θέμα αυτή τώρα. Ξέρει την ατομία του σπιτιού. Μπορεί να έχει βρει τα μαχαίρια, τα ψαλίδια. Είναι θέμα αυτό, ξέρεις. Μπορεί να τη βρει έξω να περιμένει από το σπίτι σου κάποια στιγμή. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Έτσι. Ναι, παιδιά, αυτό με τις νυχές μπήκε τελικά. Μπήκε. Ποιος ο? Μπήκε. Ποιος τι? Λέει, μπήκε τελικά, ναι. Και όπως και ο ίδιος ο Πράσινος, 26 σερή post διασυσμό στο Facebook, στο ενδιάμεσο ο Βαγγέλης ο Πενιντάρης, ευχαριστεί για την αποδοχή με ανθοδέσμη. Στα τέτοια του όλα, ρε. Έτσι. Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Τον αγαπώ. Ρε φιλαράκι, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Ανθοδέσμη. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Μπράβο, ρε Βαγγέλα, ρε. Πες ότι είσαι σκληρός άντρας και ξύνεσαι με τρίφτη. Λέει, το φυσάει πολύ από το σταυμένο μου τον Γκάμπη. Τι, Ζάνη την κανά, ε? Εγώ με τις νυχές είμαι, μπήκε το νερό στα βλάκια με τη μικρή. Οι νυχές είναι κοιλιά και σώμα και είναι μπαμπάτσικες. Κοιλιά και σώμα. Πόσες όμως, ρε φίλε. Βάλε πάνω τέτοιο. Βάλε επίδεσμο. Παίξε βάλε... χαζαπλάστ και φτιάξε καλή ιστορία. Έβγαλα ελιές. Όχι, ρε, δεν παίζει. Τρελώσε που δεν είναι. Πολλές ελιές. Εγώ λέω να παίξει ιστορία με γάτα.
Έβγαλα ελιές. Είχα 2-3 ελιές και πήγε τις έκανε τις. Μια που πήγα τις έβγαλα όλες. Και γι' αυτό έχω σε διαφορά. Κι άμα έχει δει και δεν ξέρει ότι είχε ελιές εκεί πέρα, πρέπει να. Έλα τώρα να έχει δει τώρα. Τις ελιές του κοιτάει όταν προχωράει η δουλειά. Εντάξει, όχι. Δεν κοιτάει τις ελιές. Μάλλον το ελιόδεντρο κοιτάει περισσότερο. Είναι η αλήθεια, ναι. Τις τεινάζει τις ελιές, αλλά δεν νομίζω τώρα. Έτσι. Τη θρούμπα βλέπει, όχι. Έτσι, το αγιόκλημα, Κώστα μου. Έτσι, το αγιόκλημα. Για σεμιά. Λοιπόν. Άντε, ρίχτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου, Σταύρο Χόνδρο Θήμιο. Να πει ότι τσακώθηκε με την Catwoman. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.